Καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε κατά τσάκαλο καταπληκτικό με τους χοροχοπίδινο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες καμ του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στα νεχόρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα της μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικά ζουμουσάδα! Καλώς ήρθατε μπουλάκια μου, καλώς ήρθατε ζουμουσάκια μου! Εδώ είτε είστε από κάτω ο Λέοντος Σοφού και Φράγκον γωνία, είτε είστε στην άλλη άκρη της γης, στα Πυρηναία όρη, στο Ακαπούλκο, στο Βόρειο και στο Νότιο Πόλο, όπου και να βρίσκεστε, ελάτε και σήμερα σας μεταφέρουμε τη θετική μας άβρα, τη θετική μας ενέργεια. Δεν μας πέφτει με τίποτα το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, η αισιοδοξία, η φλόγα. Σε καμία περίπτωση και ό,τι άλλο εσείς σκεφτείτε, ναι, βεβαίως, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεστε, ο ευρηματικός. Ελάτε Κωστή Τσαρό στο μικρόφωνο, η άφηδο μου τσουνάρα μου. Φθινοπόρια σε μήπως. Λέω. Τώρα, αν θέλετε, ίσως, λέω ίσως και κάτω από προποθέσεις, χωρίς να βάλω το διαλυτικά στο ύψιλον, κάτω από προποθέσεις, ίσως να μπορούμε, αν θέλουμε πάλι, αν έχουμε όρεξη, ρε παιδί μου, αν γουστάρουμε, να πούμε καλό χειμώνα. Αλλά και πάλι όμως, όποιος το λέει ψυχοπλακωτικά, όποιος το λέει για να μας μαυρίσει την καρδιά, όποιος το λέει με απελπισία, με πεσιμισμό, να του καεί η σόμπα το κλιματιστικό, να βρει τρίχα στο σάντουιτς. Γουρουνότριχα. Αυτά. Ξεκινάω με όμορφες ευχές. Γι' αυτό χειμώνιας, όποια. Φύγε αυτό το καλοκαίρι. Σιγάρε, παιδιά. Τον ρωτάς τον άνομα, έχει να βάλει πετρελαιάκι. Αυτή είναι δυστυχία, κυρία Μαουρίσιο. Σεβαστή, κυρία Μαουρίσιο. Αυτό είναι υποφέρουμε. Να μην έχεις να βγάλεις το μήνα. Να μην έχεις να βάλεις πετρέλαιο. Να πηγαίνουν τα παιδιά σου και να λιποθυμάνε στο σχολείο επειδή δεν έχουν να φάνε. Να είναι άνεργος ο σύζυγος. Να έρχονται λογαριασμοί. Να μην έχεις να πας πουθενά. Και έχει πάρα πολλές οικογένειες, πιστέψτε με. Υποφέραμε, υπέφερα, με 1,4 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. 1,4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, υπέφερα. Τουλάχιστον ντροπή. Να μην πω χειρότερη λέξη. Τουλάχιστον ντροπή. Υπέφερα. Υποφέρατε γιατί? Γιατί ο ΠΑΟΚ αποφάσισε ότι δεν μπορεί να δίνει 1,4 εκατομμύρια ευρώ σε έναν άνθρωπο που πάει στα 33 και που 3 χρόνια συμβόλαιο του έπαιξε τον 1,5. Γι' αυτό να δεις ο ΠΑΟΚ πόσο υπέφερε από τέτοια συμβόλαια και που έφτασε. Και να δεις πώς υποφέρουμε εμείς όταν δεν κοιμόμαστε τα βράδια επειδή χάνει η ομάδα και δεν παίζουμε με τα παιδιά μας. Και δεν έχουμε όρεξη για τίποτα. Και πάμε στη δουλειά μας με τα μούτρα κάτω και δεν θέλουμε να μας ακουμπάει κανένας και να μας λέει τίποτα. Υπέφερα. Το κατάλαβε μετά γιατί πέσανε πολλά κραξίματα και πήγε να το μαζέψει μετά. Πήγε να το αλλάξει λίγο. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως. Υπέφερα, υπέφερες γιατί υπέφερες? Υποφέραμε, υποφέραμε λέει. Μιλάμε η λέξη υπέφερα. Και προς τιμήν του ο Μαουρίσιο δεν ούτε καν είπε καμία κουβέντα. Και μάλιστα στην παρουσίαση ευχαρίστησε και τον ΠΑΟΚ. Σεβόμαστε περιόριστα το ρόλο της συζύγου, της γυναίκας στο σπίτι. Είναι κολόνα, αυτή κρατάει ένα σπίτι. Πολλό μάλλον δε όταν είναι και εργαζόμενη και μεγαλώνει και παιδιά και χωρίς αυτήν δεν θα είχαμε καμία ελπίδα να κρατάμε σπίτια και νοικοκυριά. Οι περισσότεροι από εμάς. Αλλά με αναρτήσεις στο διαδίκτυο και δεν είναι τώρα, το έχω πει και για άλλες συζύγους που στο παρελθόν αποφασίζουν άντε έτσι. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Άσε τον άντρα σου, είναι θέμα... Τελείως διαφορετικό. Δεν είναι μια απλή δουλειά. Δεν είναι ότι πάει, ας πούμε, να πουλήσει πράγματα σε ένα μαγαζί.
Εδώ εμπλέκονται ψυχές ανθρώπων, εμπλέκονται θυμικά, εμπλέκονται ιδιοσυγκρασίες. Είναι μια πολύπλοκη και μυστήρια υπόθεση ο ποδοσφαιριστής και οι ομάδες. Και το τι σημαίνει η ομάδα για αυτό που είναι εκεί πέρα έξω και μπορεί να υποφέρει, το ξαναλέω, γιατί πρέπει να βγάλει το μήνα με 4 και 5 εκατοστάρικα. Και αν τα βγάλει. Αυτά, αν τα βγάζει. Άρα μεγάλο φάουλ. Αυτό με το Instagram. Έλα εδώ γυναίκα, σε παρακαλώ. Άστο, αυτό είναι ένα δικό μας θέμα. Τι δουλειά έχεις να κάνεις αναρτήσεις. Γιατί κάνουμε μούτρα, επειδή δεν μας δώσανε πάλι που θέλαμε 1,4 διαιτές. Και επειδή το κατάλαβε μετά, γιατί έγινε ένας χαμός, μπήκε και προσπάθησε να το αλλάξει, ενέπλεξε και τα παιδιά και που αλλάζουν σχολεία. Εντάξει, και τι έγινε, τι να κάνουμε δηλαδή. Τι να κάνουμε που αλλάζουν σχολεία τα παιδιά. Και τα δικά μας παιδιά, εμείς είμαστε στη Γερμανία και δεν είμαστε στην Ελλάδα. Όχι, πήγαμε από το Τενεκεδένιο στο 104, από το Αβραμίδι στο 104, από την Άνω Τούμπα στην Κάτω Τούμπα, από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Φύγαμε από τη Γερμανία και ήρθαμε στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, είδαμε ποτέ τους συμμαθητές μας και το σπίτι μας. Πρέπει να βγάλουμε πλερέτζες μαύρες. Το να υποφέρεις, λέει, δεν είναι αιώνιο. Μετά την καταιγίδα έρχεται πάντα η ευτυχία. Ο Θεός μας παρήχε. Ο Θεός θα μας παρέχει, συγγνώμη, αλλά ο Ιβάν Σαββίδης σας παρήχε. Και ο Θεός βεβαίως που τον έφερε αυτόν τον άνθρωπο. Μόνο εμείς ξέρουμε πόσο υποφέραμε. Από τον Ιούνιο όταν ενημερωθήκαμε για την αποχώρηση από την προηγούμενη ομάδα, ούτε καν την ανέφερε την ομάδα στην πρώτη ανάρτηση. Και τι να κάνουμε ρε κοπελιά, αφού ο άλλος ήθελε τέτοια καλά τα ίδια λεφτά. Δηλαδή τι θα πρέπει, είχαμε βρει το κορόιδο και το αρμέγαμε, τον ανθρωπάκο αυτόν που μάτωνε τόσα χρόνια. Και υποφέραμε. Και μετά τα ευχαριστούμε Θεσσαλονίκη, μας υποδέχτηκες τόσο καλά, τι θα ευχαριστούμε Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε ΠΑΟΚ, ευχαριστούμε Ιβάν Σαββίδη που 3 χρόνια μας έδωσες και σου δώσαμε βεβαίως και από τα 3 χρόνια παίξαμε τον 1,5 χρόνο και αμυφθήκαμε πλουσιοπαροχότατα, όχι απλά πλουσιοπάροχα. Τρελάθηκα χθες παιδιά. Και μετά έγινε ας πούμε κάπως η αναδίπλωση, επειδή αφήστε με λέει να εξηγήσω τι ήθελα να πω. Όταν έγραψα πως υπέφερα, νομίζω πως δεν εξέφρασα αυτό που ήθελα. Είμαι πολύ περήφανη για αυτά τα 3 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Πραγματικά αγάπησα το μέρος, το σύλλογο, τους φιλάθλους, την ενέργεια που μετέφεραν. Δεν μιλάω ποτέ για τα λεφτά, επειδή θεωρώ πως τα λεφτά είναι η συνέπεια της δουλειάς μας. Υπέφερα όταν το συμβόλαιο τελείωσε. Πραγματικά περίμενα μία πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Έγινε πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Δεν θεωρώ πως αυτό άξιζε το σύζυγό μου. Είμαι λυπημένη, έπρεπε να φύγω. Τι να πω ρε παιδιά. Είναι ο τρόπος που αντέδρασε η σύζυγος, που σέβομαι πάρα πολύ το ρόλο της και ως σύζυγου και ως μητέρας, δείχνει πως το θεωρούσα δεδομένο εδώ, ότι αυτά είναι 1,3, 1,4, 1,5, εδώ είναι. Και εμείς σφιγγόμασταν γιατί λέγαμε τι θα γίνει ρε παιδιά, λες να μας πετάξουν απ' έξω. Λες γιατί εμάς μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα η ομάδα, ο σύλλογος, τα 4 γράμματα, ούτε η τσέπη μας, ούτε τα ταμεία, ούτε τίποτα. Υποφέραμε. Πραγματικά δεν έχω να πω κάτι άλλο και επειδή είναι σήμερα Τρίτη, αν ήταν έστω και Τετάρτη με μάτς την Κυριακή, δεν θα έλεγα ούτε μία κουβέντα. Θα το περνούσα στον ντούκο. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα χρησιμοποιήσετε εκφράσεις όπως υποφέραμε, γιατί κόπηκε το 1,4, λοιπόν σκεφτείτε λίγο αυτούς που πραγματικά υποφέρουν στη χώρα στην οποία ζείτε. Στις βίλες, με όλες τις ευκολίες, με όλα τα βελούδα, με όλες τις πολυτέλειες. Και στα 3 αυτά χρόνια, το 1,4, τα 5 και 6 και 7 εκατομμύρια ευρώ που έβγαλε από τον ΠΑΟΚ ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, που το ξαναλέω, ο ίδιος ποτέ δεν βρήκε. Δεν βγήκε να κατηγορήσει, ποτέ δεν είπε μια κουβέντα. Άρα,
Για μία ακόμα φορά, τι δουλειά έχει η σύζυγος να βγαίνει και να μιλάει εκ μέρους του διαστόματος του ποδοσφαιριστή. Τι δουλειά έχει, και το είχα πει και την άλλη φορά, έτσι, και για την σύζυγο του Γκαρσία και για τη σύζυγο του ενός και του άλλου. Δεν υπάρχει κανένας. Έλα εδώ, ναι, σε παρακαλώ πολύ. Αυτό είναι ένα πολύ λεπτό θέμα, το πώς χειριζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους που βγάζουν από την τσέπη τους, από το υστέρημά τους, μπορεί να μην πάρουν παιχνίδι στο παιδί τους, μπορεί να μην αλλάξουν, να φορέσουν το ίδιο ζευγάρι παπούτσια, το οποίο είναι ζαρωμένο, να μην πάνε διακοπές, να μην έχουν να βάλουν βενζίνη στο αυτοκίνητο, θα κινήσουν τέσσερις με ένα αυτοκίνητο να βάλουν ρεφενέ για να έρθουν να δουν την ομάδα. Σε παρακαλώ πολύ, μην μπλέκεσαι, υποφέραμε, γιατί κόπηκε το 1,4. Και το παραλαμβάνω, θα έλεγα ακριβώς τα ίδια αν ο Μαωρίσιο είχε πάει, ας πούμε, σε μια ρώσικη ή σε μια γαλλική ή πορτογαλική. Δεν έχει να κάνει με το που πήγε στο Βάζελο. Υποφέραμε. Το ότι ο σύλλογος εξακολούθησε να πληρώνει τον, ούτε είμαι στο λογιστήριο, ούτε είμαι της Γκοτζαρόβα, να πούμε, υπάλληλος, ούτε κανενός. Αλλά το ότι ο σύλλογος στάθηκε δίπλα στην αποθεραπεία που ήταν τόσο καιρό τραυματίας, ο σύζυγός της δεν το αναφέρει πουθενά, και ότι δεν κοπήκαν καθόλου λεφτά και ότι 3 χρόνια πληρώθηκε και στην ουσία έπαιξε 1,5 από τα 3 χρόνια. Άντε βία να φτάσε τα 2 χρόνια προσφοράς. Και επειδή βέβαια έγινε χαμός, γι' αυτό μπήκε μετά η προηγούμενη ομάδα. Δεν έχεις δηλαδή ούτε να γράψεις το όνομα για την προηγούμενη ομάδα. Η πόλη, ποια πόλη? Η πόλη είναι ο ΠΑΟΚ. Είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ, ο λαός του ΠΑΟΚ. Είναι αυτός που σε αγκάλιασε, που σε έκανε να νιώθεις τόσο οικία σε αυτό το μέρος. Η κουλτούρα της πόλης, ο παοκτής, ο απλός οπαδός που ερχότανε να αγκαλιάσει τον σύζυγό του, να του πει την καλή κουβέντα και να κάνει εσένα και την οικογένειά σου να αισθανθείς υπέροχα αυτά τα 3 χρόνια. Άντε γιατί, γιατί. Πριν πάω στους χορηγούς, να πω το εξής. Είδατε και το ξέσπασμα του Ιού Σαββίδη που είπε Τετάρτη θα κλείσουν στόματα, και το πώς αντέδρασαν και ο Κυριάκος Κυριάκος, ο Λευτέρης Δούκας. Αυτό που λέμε τις τελευταίες μέρες, ότι ναι στην κριτική, όχι στην ισοπαίδωση, πάλι εκμεταλλεύτηκαν γνωστοί και άγνωστοι και εδώ στην πόλη και κάτω από κάτω την απουσία του Ιβάν, μέχρι και τον έβγαλαν ότι και έμφραγμα λέει, έπαθε και μέχρι, μόνο ετοιμοθάνατο που δεν τον έγραψαν. Έτσι, ο κάθε ένας λοιπόν πάνω στο κορμί της ομάδας αλωνίζει και αυτό τελειώνει όπως καταλαβαίνετε. Και κάποια στιγμή, να ξέρετε, θα πούν και ονόματα. Δηλαδή δεν μπορεί συγκεκριμένοι άνθρωποι κάθε φορά να δημιουργούν μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν μπάχαλο, να κάνουν την ομάδα, να γράφουν ό,τι θέλουν, χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως συνέπεια γι' αυτό. Και επαναλαμβάνω, δεν μιλάμε ούτε για αυτούς που καταρχήν δεν μιλάμε, εννοείται δεν μιλάμε για τους οπαδούς. Ο οπαδός έχει δικαίωμα να πει ό,τι θέλει, ό,τι γουστάρει. Είναι ο οπαδός, είναι αυτός που είναι η καψούρα του και θα πει ό,τι θέλει. Ακόμα και αν είναι λάθος αυτό. Μιλάμε για αυτούς οι οποίοι έχουν μικρόφωνα ή πληκτρολόγια και ακολουθώντας συγκεκριμένες εντολές μπαχαλοποιούν την ομάδα με τον ανεμιστήρα ή λάσπη να κάνουν τι να κάνουν. Να μας μπρόξουν σε εσωστρέφεια και να τρωγόμαστε μεταξύ μας. Εννοείται ότι αντέχουν στην κριτική και τα λάθη τους τα ξέρουν στην ομάδα, φυσικά, και στο σχεδιασμό και όλα. Όπως τα εξέφρασαν οι οπαδοί στην ανακοίνωση των συνδέσμων, λύστε μας κάποιες απορίες, γι' αυτό θα μιλήσει αύριο ο Γερμανός. Αλλά το να μπορεί ο καθένας να ασελγεί, επιτρέψτε μου, πάνω στο σώμα της ομάδας όποτε γουστάρει. Είδατε τι έγινε πέρσι. Και τα ίδια θέλουν να κάνουν και φέτος. Αυτό δεν θα επιτραπεί. Νομίζω μπήκε μια τελεία σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί ο καθένας να διασπείρει ψευδείς ειδήσεις. Έμφραγμα λέει ο Σαββίδης, λέει αυτό δεν ήρθε. Και ο κόσμος φυσικά ανάστατος. Ο πρόεδρος μήπως έπαιδε κάτι, μήπως αυτά, ο Ιβάν. Πετάει ο άλλος δηλαδή, είτε ανώνυμα σε ένα site, είτε
επώνυμα, μια μπαρούφα. Και μετά, έλα μωρό, και τι έγινε. Και τι έγινε. Και το είδαμε, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό. Το ξαναλέω. Εμείς δεν είμαστε εδώ ούτε για να λιβανίζουμε, ούτε να κάνουμε αγιογραφίες. Και τα λάθη τα έχουμε πει πολλές φορές. Και για τον προπονητή, και για τον σχεδιασμό, και για την τακτική, και ό,τι θέλετε. 100 φορές. 100 φορές. Στο τέλος του μυαλού μας όμως, είναι ότι σεβόμαστε τη δύσκολη στιγμή σε αυτό που αγαπάμε. Και όταν έρχεται μια ήττα ή ένας αποκλεισμός, δεν πέφτουμε πάνω να φάμε τις σάρκες. Πολλό μάλλον δε με ψεύτικες. Μάθαν όλοι, ξέραν, ο καθένας είχε 100 ιστορίες. Βγαίνει, όλοι σκοτωθήκανε, λέει, πιαστήκα στα χέρια, ο προπονητής με τον τάδε. Παίξαν κουτουλιές, ο τάδε με τον τάδε. Και αυτό το πράγμα μετά κάνει το γύρο του διαδικτύου, μπαίνει μέσα, σκοτωμός μεταξύ μας. Αδερφός με αδερφό, παοξής με παοξή. Ο κάθε ένας που θα πιάνει στο στόμα του τον ΠΑΟΚ θα πρέπει πάρα πολύ καλά να ξέρει αν αυτό που λέει είναι αλήθεια. Και το επαναλαμβάνω για νιωστή φορά, δεν μιλάμε να κάνει κριτική και να λέει κακώς έκανε αυτό ο προπονητής ή κακώς δεν αποκτήθηκε, ξέρω εγώ, τάδε, στην τάδε θέση ή λάθος αυτή. Άλλο αυτό, παιδιά. Αλλά εννοείται ότι δεν μιλάμε γι' αυτό. Αλλά να μπορεί ο καθένας, συκοφαντώντας, ρίχνοντας λάσπη για το τι γίνεται στα αποδυτήρια, στην ομάδα, με τον πρόεδρο, γιατί δεν ήρθε 100 σενάρια διαφορετικά. Μια ότι είναι εδώ πέρα, έχει κάνει, λέει, απατεωνιές και τον αφήνουν. Μια ότι έχει πάθει, λέει, έμφραγμα βαρύ. Μόνο πεδαμένο δεν τον είπαν. Και βέβαια, έχει μερίδιο ευθύνη σε αυτό και ο ίδιος ο ΠΑΟΚ που το αφήνει αυτό το πράγμα. Ο καθένας μπορεί να πάρει ένα μικρόφωνο και να λέει ό,τι γουστάρει. Ό,τι γουστάρει. Και το επαναλαμβάνω, εμείς δεν είμαστε δημοσιογραφική εκπομπή. Είμαστε ψυχαγωγική. Οι αμιγώς δημοσιογραφικές που πιάνει ο άλλος ένα θέμα, εκτός ότι προσπερνάει τα 9 καλά για να πάει στο 10ο και να το διωγγώσει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά το να συκοφαντήσει, το να ρίξει λάσπη και να δημιουργήσει, εγώ λέω, στημένα και εντεταλμένα από κάτω. Να δημιουργήσει τι? Μπάχαλο, εσωστρέφεια, φαγωμάρα. Γιατί όταν είναι ο κόσμος ενωμένος, με κριτική εννοείται, με διαφορετικές απόψεις, με αντεγκλήσεις, ο κόσμος ας μαλώσει μεταξύ του βεβαίως ό,τι θέλει. Αλλά όταν από κάτω αυτό το πράγμα τροφοδοτείται, υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο, βάλ τους να σκοτωθούν τώρα που η ομάδα τι ξεκίνησε άσχημα στο πρωτάθλημα, τώρα που αποκλείστηκε από την Κράσνονταρ, τώρα που έφυγε ο Μαουρίσιο ή ο Βιερίνια. Βάλ τους να σκοτωθούν. Και κλείνω το θέμα λέγοντας το εξής. Ο οπαδός, ο ακροατής, αυτός που μπαίνει στα φόρα για να κάνει σχόλιο, μπορεί να πει ό,τι πραγματικά θέλει. Ό,τι θέλει. Πραγματικά, ακόμα και αν είναι λάθος. Αυτός όμως που έχει μικρόφωνο, αυτός που έχει το site, αυτός που έχει την εφημερίδα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, την τηλεόραση, την εκπομπή, δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει και να γουστάρει. Γιατί δεν είναι ένας ανώνυμος από το πλήθος. Δεν είναι ο οπαδός. Γιατί διαμορφώνει απόψεις. Γιατί πολλό μάλλον δε όταν έχει εντολές κάντουσαν ο κάτω, κάτσου να φαγωθούν, να σκοτωθούν μεταξύ τους. Το έχετε δει. Πού είναι τώρα? Γιατί δεν λέει κανένας ότι η Ξάνθη την οποία έριξε ο Ολυμπιακός έδωσε παίχτη στον Ολυμπιακό? Υπάρχει πιο τρανή απόδειξη? Ότι όλο πέρυσι μια σκευωρία, μια ιστορία λάσπης. Πού είναι όλοι αυτοί τώρα? Ε? Και γιατί κρύφτηκαν. Κρύφτηκαν. Η Ξάνθη είναι του Σαββίδη και δίνει παίχτη στο Γαύρο. Ε, και η ίδια επιτροπή που είχε πει την ιστορία αυτή τη Μαλαμπή που πήγε άλλη, έφαγε δύο γλυκά, είδε το προπονητικό κέντρο και έβγαλε το συμπέρασμα. Η ίδια επιτροπή τώρα δίνει την άδεια στη μεταβίβαση στον Μπιλ Πάπας. Από ποιον? Από αυτόν, ένα μηδέν. Καταλάβατε λοιπόν τι γίνεται. Και βάλ τους να σκοτωθούν μεταξύ τους. Ξέρουν ότι κι εμείς είμαστε άνθρωποι με θυμικό, βράζει το αίμα μας. Ξέρουν ότι δεν υπάρχει ΠΑΟΚ που να είναι. Εντάξει, είμαι λίγο ΠΑΟΚ, ας πούμε. Εντάξει, δεν ασχολούμαι, αλλά δεν υπάρχει. Βράζει το αίμα μας. Και όταν λοιπόν πάει κάτι στραβά, εκεί πρέπει να σκεφτούμε τι έχει γίνει λάθος. Βεβαίως, κριτική. Μέχρι λιποθυμίας κριτική. Τίποτα
κρυφό. Τίποτα κάτω από το χαλάκι. Ερωτήσεις σκληρές αύριο στο ρέμπε για τα πάντα όλα. Βεβαίως, ναι. Άλλο αυτό, άλλο λυσάμε. Και βγάζουμε όλοι μας τη χολή. Με λάσπη, με συκοφαντία. Με ιστορίες. Ατιμόρυτος ο καθένας. Βγαίνει και λέει, αν εγώ βγω και πω η τάδε εταιρεία ας πούμε έχει σάπια πράγματα, δεν θα μου έρθει μια μινισάρα τεράστια, μια αγωγή, να μην ξέρω από πού να φύγω. Ή αν πω ότι ο τάδε βουλευτής ας πούμε έκανε αυτό και εκείνο και εκείνο, δεν θα μου έρθει. Πώς μπορεί ατιμόρυτος λοιπόν ο καθένας να βγαίνει και να λέει. Πώς μπορεί ο καθένας. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα λάβει τέλος. Και επαναλαμβάνω για νιαστή φορά, γιατί σε μια χώρα που υπάρχει η ελευθερία του τύπου, η ελευθερία του λόγου και κάποιοι έδωσαν τη ζωή τους για αυτό, εννοείται ότι μπορεί ο καθένας να πει ό,τι θέλει. Τι θέλετε να. Τι θέλει, ό,τι θέλει. Όσο σκληρή κριτική γίνεται. Όχι όμως ψέματα, ρε παιδιά. Όχι όμως ιστορίες βγαλμένες μέσα από αυτό. Δηλαδή, ειδικά για την ιστορία με τον πρόεδρο, γιατί δεν έχει έρθει. 100 σενάρια. Έρχονται άνθρωποι που τα ξέρω τα παιδιά χρόνια. Ξέρεις, ρε Κωστή, μου είπαν αυτό, ότι έγινε εκείνο και εκείνο. Ή ξέρεις, ο Βιερίνα λέει έκανε αυτό και αυτό με τον προπονητή, ή αυτό και αυτό με τον πρόεδρο. 100 σενάρια. Εκεί λοιπόν πρέπει να το ξεκόβει από την αρχή η ομάδα. Και να λέει, έλα εδώ, τι είπες εσύ. Ναι, είπες ότι σκοτώθηκε ο τάδε με τον τάδε. Απόδειξε το. Αλλιώς αγωγή. Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Και τα λεφτά στο χαμόγελο του παιδιού. Στο παιδικό χωριό ΣΟΣ. Στους άστεγους, δεν ξέρω τι. Σε γεροκομεία, σε ορφανοτροφία, οπουδήποτε. Δεν μπορεί ο καθένας έτσι. Και ούτε αισθάνομαι ότι έχω κανένα ρόλο να μπαίνω αντίβαρο σε αυτό. Μου το είπε και αυτό φίλος. Λέει, πρέπει, λέει, να πεις εσύ, λέει, να πεις ότι δεν ισχύει. Μα δεν είναι αυτή. Τώρα βγαίνουμε τώρα κάθε φορά να λέμε δηλαδή ότι ξέρετε κάτι. Δεν ισχύει ότι σκοτώθηκαν μεταξύ τους οι παίκτες. Ή παίξαν κλωτσομπουνίδια στα ποδητήρια, ότι έριξαν κουτουλιά. Έριξε μπουνιά και κουτουλιά, λέει, στον προπονητή. Βγάλε συμπέρασμα. Πατάνε βέβαια στο πέρα δόθε, γιατί εκεί είναι όλη η ιστορία. Φύγε μπίσβαρ, έλα μπίσβαρ. Φύγε μάτος, έλα μάτος. Θα έρθει με την κοχάφ, δεν θα έρθει με την κοχάφ. Θα έρθει ο παίκτης, δεν θα έρθει. Μα ορίσει ο Έλληνα. Φυσικά. Γι' αυτό ήταν οι ανακοινώσεις των συνδέσμων. Άλλο απορίες σε σχέση με το σχεδιασμό, άλλο παράπονα από τον κόσμο, άλλο δυσαρέσκεια, άλλο κριτική σκληρή, άλλο αυτό. Και άλλο πιάνουμε το κορμί της ομάδας και το διαλύουμε, τις τρώμε τις σάρκες. Και ξέρουν πολύ καλά οι αντίπαλοι μας ότι αυτός είναι ο τρόπος να μας διασπάσουν, να μας βάλουν να τρωγόμαστε μεταξύ μας. Και έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν και έχει πολλούς πρόθυμους. Και μέσα στην πόλη μας για να παίξουν αυτό το ρόλο. Τελειώνω λέγοντας το εξής. Δεν μιλάει κανένας για κλειστά στόματα. Για αποφυγή κριτικής. Δεν είμαστε στην Βόρεια Κορέα. Τεράστιο λάθος. Τι να μην κάνουμε κριτική. Όχι. Κριτική βεβαίως. Αυτό που αγαπάς θα το κριτικάρεις. Άλλο όμως σκορπάω ψεύδι, πιάνω, κάνω μπάχαλο, κάνω άνω κάτω την ομάδα, άνω κάτω με χίλια διαφορετικά σενάρια, χωρίς να. Ας το πω και τι έγινε, θα πω έγινε εκείνο. Σιγά, τι θα μου κάνουν. Και αλωνίζει ο καθένας, συγκεκριμένα site από κάτω που παίζουν το ρόλο τους, συγκεκριμένα, μα δείτε, συγκεκριμένα site είναι που συνέχεια κάνουν αυτό το πράγμα. Διαβάζω πολλές φορές του μπάχαλο ο ΠΑΟΚ. Οργή κατά Σαββίδη. Διαλύε το δικέφαλο σε αυτά. Οργή στην Τούμπα. Και μπαίνω να δω τι. Και βλέπω. Μπαίνω και διαβάζω την ανακοίνωση των συνδέσμων. Οι οποίοι λένε ότι είμαστε δίπλα στην ομάδα. Εμείς μαζί για μια ζωή. ΠΑΟΚ τις απορίες. Θέλουμε να μας λύσει τις απορίες για το σχεδιασμό. Αλλά βλέποντας την επικεφαλίδα λες, τέλος. Διαλυόμαστε, ρε παιδί μου, διαλυόμαστε. Και βέβαια, το γνωστό κόλπο να φύγει από το βρώμικο δικό τους οργανισμό ο προβολέας για τα στημένα, για τα καράβια, τα κυβέρνητα, για τις απαγωγές δημοσιογράφων, για τους καμένους φούρνους, για τους τυπημένους, για τις απόπειρες δολοφονίες κατά των διαιτητών,
για τα πακιστανικά τηλέφωνα να φύγει από πάνω προβολές και να πάει τι στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τι που δεν πήρε αμυντικό χαβ. Τι που δεν τα βρήκε ο Βιερίνια. Και έφυγε. Ήθελε να ανανεώσαν τον Μαουρίσιο. Και τι έγινε ρε παιδιά. Εμείς ήμασταν παίκτης. Είμαστε ποτέ ένας παίκτης. Είμαστε το έμβλημα δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Έτσι το βλέπω εγώ το πράγμα. Και βλέπετε πως αυτό το πράγμα κλιμακώνει. Στην πρώτη στραβή. Στον αποκλεισμό από την Κράσνονταρ. Στο κακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Στην φυγή μερικών παιχτών. Άλλο έχω απορίες. Άλλο ασκώ κριτική. Λάθος που δεν πήρε τα αμυντικό χαφ. Λάθος αυτό που έγινε με το Μάτος. 100%. Και άλλο ο έτσι σκοτώθηκε με τον Τάδε. Ο άλλος έχει πάθει καρδιά επάνω και δεν έχετε ποτέ πεθαίνει. Ή έχει θέματα με την ελληνική δικαιοσύνη. Ή αυτό. Καθένας λέει τη δική του μαλα... Μπιμπιπ. Χωρίς να έχει καμία συνέπεια. Και όταν μια φορά το κάνεις, αν εγώ βγω τώρα πω κάτι για τον Κούγια, για τον Καραπαπά, για τον Μαρινάκη, θα μου έρθει μια ξεγυρισμένη αγωγή. Προσέχουμε κάθε μας κουβέντα. Μας μετράνε και την αναπνοή που την παίρνουμε την ανάσα. Πότε βάζουμε κόμμα, πότε τελεία. Πότε μπαίνει περισπωμένη, πότε δασία. Αν μιλήσω για αυτούς. Γιατί δεν αφήνουν κανέναν. Όχι να ασκήσει κριτική. Έτσι, μιλάμε τώρα για λάσπη. Για συκοφαντία. Τρώμε τις άρκες του οργανισμού. Έτσι. Για να κάνουμε υποτιθέμενες ακροματικότητες. Για να κάνουμε, να δημιουργούμε μπάχαλο. Και από την αρχή. Καλά καλά δεν έχει φύγει ούτε ο Οκτώβρης. Να τους βάλουμε να σκοτώνονται μεταξύ τους. Να τρώνε τις άρκες τους. Παοξί με παοξί. Άσου εκεί στην εσωστρέφεια. Και όσο αυτοί θα φαγώνονται, εγώ θα κάνω τα δικά μου να πάω να πάρω πάρε το πρωτάθλημα, λέει ο Γαύρος. Καταλάβατε. Έτσι το έχω δει παιδιά εγώ. Αν κάπου είμαι λάθος, είναι εκφράζω την προσωπική μου άποψη. Ούτε έχω καμιά παρτίδα με την ΠΑΕ, καμία απολύτως. Ούτε μιλάω με τους ανθρώπους εκεί. Και πολλές φορές έχουμε πει, τα λάθη. Και πέρσι και φέτος. Στο σχεδιασμό τι θέλετε, συμμεταγραφές, τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Άλλο αυτό, άλλο όμως πιάνω και σκίζω τις σάρκες. Στη στραβή. Τελειώνω λέγοντας το εξής. Για μία ακόμα φορά. Άλλο ο απλός οπαδός, αυτός που μπορεί να βγει στο τηλέφωνο και να πει ό,τι θέλει. Και αυτός δεν ξέρουμε αν είναι αθώος ή αν τον έχουν βάλει. Βλέπετε. Βρίσκουν τις εκπομπές που έχουν κόσμο, που ξέρουν ότι κάτι που θα πούν δεν θα το ακούσουν 5 άνθρωποι, αλλά θα το ακούσουν 1.005. Και εκεί λοιπόν κάνουν τη δουλίτσα τους. Έχω μια πληροφορία, ο Τάδε έγινε αυτό και εκείνο. Πού την έχει την πληροφορία. Ποιος το είπε. Αυτός ένα μηδέν. Ποιος το έγραψε. Τι παρελθόν έχει αυτός. Όταν έγινε το καλό, το ανέδειξε. Είπε μπράβο. Στα 6-7 καλά που έγινε πριν φτάσει στο 8 που ήταν η στραβή, που ήταν λάθος, τραγικό εγώ σου λέω. Αλλά έπεσε εκεί να το αναδείξει, να το φουσκώσει, να επιμείνει σε αυτό, να το διωγγώσει. Αν υπήρχε λάθος. Ή αν δεν υπήρχε να δημιουργήσει μια ιστορία όπως πέρσι, την ιστορία με την Ξάνθη. Πού είναι όλοι αυτοί που φωνάζαν για την πολυδιοκτησία. Γιατί δεν λένε ότι πήρε παίχτη ο Γαύρος από την Ξάνθη, το μεγαλύτερο ταλέντο της. Με το που ανέλαβε ο Μπιλ Πάπας. Με την υπογραφή της ίδιας επιτροπής που έλεγε ότι είναι ο Σαββίδης ιδιοκτήτης. Για τα γηπεδάκια. Πού είναι όλοι αυτοί. Που πέρσι χάσαμε χρόνια ζωής από αυτή την ιστορία. Από τη Σκευωρία. Πούντι. Και βγαίνει χθες και ο Κλάτεμπερ και τους κάνει ρόμπα για τον γκολ. Όχι ο ίδιος ο Κλάτεμπερ, μπορείστε. Να τη τεχνολογία. Το μηχάνημα αυτοί αμφισβητούν και τα μηχανήματα και τους κοριούς και όλα. Αυτά. Και επίσης κύριε Αυγενάκη. Δεν θέλουμε όταν έχει Θεσσαλονίκη να μας λέτε τίποτα για τον ΠΑΟΚ. Τίποτα. Δεν θέλουμε ρε παιδί μου από το στόμα σας να ακούμε. Γίνεται να μην λέτε τίποτα. Όσο πιο γρήγορα είσαι το Καφτατζόγλιο. Μα δουλεύεις. Μα ηρωνεύεσαι. Δεν θέλουμε στο στόμα σου να πιάνεις καθόλου το σύλλογο. Καθόλου. Ειδικά εσύ. Καθόλου. Καμία αναφορά. Καμία υπόσχεση. Δεν θέλουμε τίποτα από σένα. Μηδέν. Μπενάκης Γεννάκης. Όσο πιο γρήγορα στο Καφτατζόγλιο. Ο Playmobil. Καμία. Αυτά είχα να πω.
Πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Ούτε χορηγούς δεν είπα. Τους ξέρετε, γι' αυτό είναι τόσα χρόνια δίπλα και μαζί μου. Και η Λαδόκολα και η Ηλεκτρονέτ και το Αιγαίον και ο Τσαντεκίδης και ο Νικολαίδης. Έτσι τα βλέπω εγώ τα πράγματα, παιδιά. Μου λέει κάποιος μπάρμπας εχθές εκεί στο σπίτι μου στην Τούμπα, λέει, γιατί ρεκούστη, γιατί τόσο, γιατί τόση, γιατί τόση, τι γίνεται, γιατί τόση φασαρία, γιατί τόση γκρίνια. Γιατί τον επιτυγχάνουν το σκοπό τους, αυτοί που θέλουν να δημιουργήσουν μπάχαλο. Το ξαναλέω, με ψεύδι, με συκοφαντία. Δεν μιλάμε για την κριτική. Το επαναλαμβάνω συνέχεια. Δεν πάμε ούτε να κουκουλώσουμε ούτε να πούμε ότι έχουν γίνει όλα τέλεια. Πρώτοι-πρώτοι ερχόμαστε και λέμε όταν έχει γίνει κάτι στραβό, όταν έχει γίνει κάτι λάθος. Κατά τη δική μας άποψη, έτσι. Δεν είμαστε εμείς που τα ξέρουμε όλα. Και άρα, αφού το θεωρούμε εμείς λάθος, είναι λάθος. Σύμφωνα με τη δική μας άποψη. Και κάποια στιγμή είπαν, θα πούν και ονόματα. Να δεις τι ώρα πει. Ο τάδε στο ραδιόφωνο ή ο τάδε στην εφημερίδα ή ο τάδε στο τάδε site έγραψε αυτό το ψέμα. Μήνυση. Αγωγή. Για συκοφαντική δυσφήμιση. Μπορείς να το αποδείξεις αυτό που λες. Αφού λοιπόν συμπεριφέρεσαι έτσι απέναντι στο σύλλογο, απέναντι στον κόσμο, γιατί ταλαιπωρείς και τον κόσμο με τα ψεύδι, με τη συκοφαντία, τον κόσμο βάζεις να είναι σε μια φαγωμάρα, τον κόσμο βάζεις τη διαδικασία στο τρυπάκι αυτό της εσωστρέφειας και να τρώμε μεταξύ μας τις σάρκες μας, έλα, απόδειξε το αυτό που λες. Τι, ο τάδε έκανε εκείνο, βεβαίως, έλα. Απόδειξέ μου, απόδειξέ, πρώτος αυγό να πω. Ναι παιδιά, έγινε αυτό όντως, αλήθεια. Και μην ακούσω ότι όλο αυτό γίνεται αθώα, παιδιά. Δεν υπάρχει καμία εντολή. Δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα. Δεν υπάρχει κανένα σύστημα. Δεν υπάρχει καμία ιδιοτέλεια από τη μία και γνωστή ομάδα για να γίνει όλο αυτό. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όλα από εκεί ξεκινάνε. Να το ξέρετε. Όλα ξεκινάνε από εκεί. Αυτά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δώστε! Αυτά τα είπα εγώ στην εισαγωγή, ξεθύμανα. Ανοιχτές γραμμές. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν, με μία πρόταση. Όποιος θα πιάνει στο στόμα του τον ΠΑΟΚ, και το επαναλαμβάνω για χιλιοστή φορά, όχι για να ασκήσει κριτική, δρυμύτατη. Όποιος λοιπόν πιάνει στο στόμα τον ΠΑΟΚ για να λασπώσει, να συκοφαντήσει, να διασπείρει ψευδείς ειδήσεις, θα πρέπει αυτό το πράγμα να το σκεφτεί 100 φορές, γιατί θα έχει συνέπειες. Μιλάμε, και δεν μιλάμε ούτε για βία, ούτε για βιοπραγίες, ούτε για ξύλο, τίποτα έτσι. Νομικές συνέπειες, αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση. Απόδειξε αυτό που λες. Τώρα, σε αυτό που μου γράφει ο Αναστάσης, δεν μπορείς, φίλε, να πιάσεις έναν-έναν και να του πεις, άκουσε, αυτό που λέει ο τάδε ή αυτό που γράφει ο άλλος από κάτω ή που το αφήνει να διαρρεύσει ή που βάζει τον τάδε να το γράψει, δεν ισχύει. Ή δες λίγο, ποιος σου δίνει αυτή την πληροφορία, από πού την παίρνεις, τι είναι αυτός που σου γράφει αυτό που σου γράφει. Κατάλαβες, φίλε Αναστάση, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Επίσης, άμα δεν ξέρουμε, λέμε «δεν ξέρω». Όταν λέμε «δεν ξέρω», είναι ωραίο αυτός που κάνει εκπομπή να λέει «παιδιά, δεν το ξέρω». Όταν βέβαια έχουμε πέσει στους παντογνώστες που γνωρίζουν τα πάντα, από γενετική και φόρμουλα 1 μέχρι εκτοξεύσεις, ας πούμε, δορυφόρων και ιχθυοκαλλιέργειες, εντάξει, okay, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές. Να μιλήσετε εσείς. «Δημήτρη μου, υπέφερα», είπε η γυναίκα του Μαωρίσιου, στην πρώτη. Αυτή είναι ακριβής έκφραση. Υπέφερα. Υπέφερα. Πάμε, να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον. Καλημέρα. Συντριβανίσιος. Έλα. Να λέμε και ποιος είμαι, έτσι λέμε. Για. Έλα. Αρχικά το πάμε. Να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Έλα, Παυλάρα μου, λοιπόν, σε ακούω. Αν η αχαριστία ήταν ψώρα να κολλάει όλη η χώρα, τι να πω άλλο, ρε παιδί μου. Αφού υπέφερε αυτός, ας έρθει να τον δώσω το μισθό μου, να δούμε πώς θα πάει στο γιατρό. Τι άλλο να το πω. Εκεί που πήγε τώρα δεν θα υποφέρει. Με τη δικιά μας την υπογραφή υπάρχει στη Super League αυτή η ομάδα.
Φυσικά. 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 Καθόλου λάθος. Θα έπρεπε να είσαι στη Β, στη Γ, δεν ξέρω τι. Εκεί που πήγε στη μεγάλη ομάδα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Βέβαια για να τα λέμε όλα. Για να τα λέμε όλα. Πάει προπονητής που τον έχω μεγάλη συμπάθεια, έτσι. Τον Πολωνή. Ναι, αλλά είναι τόσο σκληρός που θα του βγάλει την ψυχή. Θα του βγάλει την ψυχή. Τέλος πάντων. Συνέχεια προπόνηση. Τέλος πάντων. Δεν μας νοιάζει τι θα γίνει εκεί. Τώρα τα δικά μας. Λοιπόν, έλα, Παύλε μου. Ήδη πολλοί βγάλανε σπηριά από χθες γιατί να είναι δίπλα στο ρέπερ. Αμά κάναμε να βγει ο ρέπερ να ακούσουμε τι χρώμα έχει η φωνή του. Έτσι δεν λέγανε όλοι. Φυσικά. Λοιπόν, εμείς γιατί πρώτη. Να είναι δίπλα του αντιπρόεδρος ΠΑΕ, ο Κυριάκος Κυριάκου. Και να μην είναι ο Φερέιρα. Ρε παιδιά, το Φερέιρα κάθε Παρασκευή και Δευτέρα τον ακούμε. Εδώ και 2-3 μήνες. Ακριβώς. Εδώ τώρα θα αναλύσει, αυτό στο πλάνο της ομάδας. Ναι. Θα τους ξεπροστιάσει όλους. Τρέμουν. Όλοι φοβούνται τώρα. Έχουν μπει στο καβούκι τους. Αλλά υπάρχουν και ακόμα αυτοί οι θρασείς που λένε ότι γιατί να μην είναι ο Φερέιρα δίπλα τους. Okay. Δεν το κατάλαβα αυτό. Έχεις μολύβι και χαρτί δίπλα σου. Έχω. Γράψε δύο ονόματα. Ναι. Ασαμόα και Γκάγκαβα. Σίντσι Γκάγκαβα και Ασαμόα. Ναι. Του Ρέμπερ θα τα ακούσει αυτά τα δύο ονόματα. Θα ρωτήσουν τα παιδιά σίγουρα. Που διαμαρτύρονται ότι δεν γίνανε οι μεταγραφές. 23 Οκτωβρίου δεν τελειώνουν οι μεταγραφές. Θα ρωτήσουν σίγουρα. Θα ρωτηθεί για τα πάντα. Ο Ρέμπε αύριο θα απαντήσει σε όλα. Ακόμα και στη σκληρή κριτική. Εννοείται και αυτό είναι πολύ θεμητό, είναι πολύ υγιές το να έχει απορίες. Η ανακοίνωση των συνδέσμων είναι αυτό ακριβώς το σκεπτικό που έχουμε και εμείς. Πες μας τι έγινε εκεί με το σχεδιασμό, με τις μεταγραφές, με το Βανάλτσα Fair Play. Θα επαναλάβω αυτά που είπα και χθες. Κάτω τα χέρια από το Φερέιρα, γιατί είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ, το στηρίζει ο μεγαλομέτοχος. Και λίγα λόγια για το Σαββίδι, για αυτούς που λένε ότι σε δύο χρόνια θα κουνήσει μαντήλι. Τα είπα χθες να μην γίνουμε βαρετός. Εμείς μαζί για μια ζωή πιζίμ πάω. Γεια σου Παυλάρα μου. Γεια σου. Γεια σου Συντριβανίσια. Σε ευχαριστώ. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Ναι. Συντριβανίσιος νούμερο 2. Καλώς το παιδί. Να θυμίσω και πάλι για τους καινούριους 2310-287-888. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι κάνουμε, καλά είμαστε όλοι. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Ο Μαωρίτζιο έχει παντρευτεί τη Δέσποινα Διαμαντίδου. Γιατί. Υπέφερα, υπάρχει ταινία, Γιώργο. Παντρευτεί ταινία διαβολή γυναίκα. Έφαγε πολύ κράξιμο, γιατί δεν μπορεί να το λες αυτό. Σε μια κοινωνία που βουλιάζει στην ανέργεια. Κακώς αφήνουν τις συζύγους Να μπλέκονται στις δουλειές τους. Άλλο το σπίτι και η οικογένεια, ναι. Τι δουλειά έχεις τώρα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και σέβομαι περιόριστα το ρόλο της γυναίκας. Υπάρχει ο μαμάκας και ο γυναικάκας. Δεν είναι. Δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται. Λοιπόν, έχουμε έρθει πολλές φορές αντιπαράθεση. Εμείς οι δύο. Ναι. Όχι στο Άγριο. Που σε λέγω ότι πρέπει λίγο σκληράδα. Θα πρέπει επιτέλους ο ΠΑΟΚ να πάρει ένα ρόπαλο. Και να σκηνά και να βαράει. Ναι, σχήμα λόγου. Το σχήμα λόγου είναι από σένα, από μένα δεν είναι σχήμα όχι, λόγου. Όχι, δεν είναι. Έτσι όπως το λες είμαι τελείως αντίθετος. Να πιάσει την να δέρνει αυτούς που δημοσιογράφουν. Όταν λέμε να δέρνει, κάτω έχεις ακούσει κανένα δημοσιογράφο ή καμία εφημερίδα είναι κατά του γάβρου του πρόεδρου. Ναι, ναι. Άλλο αυτό. Άλλο να χρησιμοποιήσουμε τέτοιες μεθόδους. Είναι τελείως λάθος, Γιώργο. Γι' αυτό σου ξαναλέω ότι το βάζουμε μέσα σε σχήμα λόγου. Δεν είναι αυτός ο τρόπος. Να αρχίσουμε να βαράμε από εδώ και από εκεί. Να κάνουμε τι, να απαγάγουμε κι εμείς δημοσιογράφους. Τι. Κάτι άλλο. Να δέρνουμε τους διαιτητές. Λοιπόν, προστασία στην ομάδα. Αληθεύει ότι ο Αντρέ κατέβηκε κάτω και είχε συζήτηση με τον Αρχούριο. Δεν το ξέρω. Το ότι υπάρχουν επαφές εκεί υπάρχουν. Και αν πάει σε μία ομάδα στην Ελλάδα, θα πάει σε αυτούς. Πράγμα που θα με χαλάσει ιδιαίτερα. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι περιορέξιο κολοκυθόπιτα. Το άκουσα στην F3. Ναι. 5,5 ώρα πολύ τα αθλητικά κτλ. Και ο ανταποκριτής από κάτω που ήταν, ναι, είναι κάτω αυτή τη στιγμή, μου λέει, έχει ραντεβού με τον. Μπορεί, δεν το ξέρω. Λοιπόν, αυτό που μπορώ να σου πω με βεβαιότητα είναι ότι
Δεν με ενδιαφέρει. Ας πάει σε οποιαδήποτε ομάδα του κόσμου, δεν θα χαλαστώ. Εκτός από τέσσερις. Είναι τέσσερις ομάδες στον κόσμο που δεν θέλω να πάει. Εγώ. Είναι τέσσερις οι ομάδες. Και αυτό που είχε πει, είμαι Θεσσαλονικιός και πάω ξύ. Οκ. Okay. Εντάξει. Θυμάσαι τι σου είχα πει. Ναι. Ότι αν θα πάει σε μια ομάδα των Αθηνών ή στην, του συμπολίτη την ομάδα, εντάξει, θα είναι μεγαλύτερη θα προδοσία. Άσε του συμπολίτη, δεν ούτε καν συζητάω. Απλά, αν πάει, θα πάει εκεί. Λοιπόν, θα με χαλάσει το ίδιο. Αν πάει εκεί. Έχει χιλιάδες χώρες, χιλιάδες ομάδες στον κόσμο. Τώρα, αν επιλέξει να πάει εκεί, οκ, okay, είναι δικαίωμά του, απλά... Γιατί από ό,τι άκουσα, από την στα Αραβικά Εμιράτα, τέλος. Δεν δίνουν οι Άραβες, λέει, οι σεΐχιδες, τα λεφτά αυτά τα οποία του είχε πει ο Λουτσέσκου. Μου στέλνω συγγνώμη που σε διακόπτω τώρα. Ο φίλος μου Άκης από το Μπατάκι μου λέει, καλημέρα φιλαράκι μου, έχει πλημμυρίσει όλη η παραλιακή. Τι έγινε, φούσκωσε η θάλασσα από τις βροχές εκεί, τι στον δρόμο, τι συνέβη. Μάλιστα. Αυτά. Έγινε Γιώργη μου, σε φιλό και σε ευχαριστώ. Να σε ευχαριστώ. Καλά, να σε καλά, να σε καλά. Πρέπει λίγο να προσέχουμε πώς λέμε κάτι. Το παίρνω ένα ρόπολο και βαράω, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μεταφορικά ότι πρέπει να αντιδράσει ο οργανισμός, όλη η οικογένεια να προστατεύει αυτό που έχει, είναι άλλο πράγμα, έτσι, το καταλαβαίνετε. Ναι. Πέσαμε εδώ. Πάμε εδώ. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Έλα, Θοδωρή. Έλα. Λοιπόν, ήταν πάντα ο διακαής μου πόθος. Όσα χρόνια ασχολούμαι με τον ΠΑΟΚ, οποιοδήποτε είναι αυτός που μιλάει και διασύρει την ομάδα, να μπαίνει στη θέση του. Όχι ναι. Με ρόπαλα και με Βαριοπούλες. Όχι, ούτε παιδιά, εντάξει, που σε καθαρίζουμε. Τον Γιώργο, εμείς δεν είμαστε. Εντάξει, και ο Γιώργος δεν το είπε κυριολεκτικά. Καταλαβαίνεις ναι, πώς το λέει. Τη βία την έχουν κάποιοι άλλοι. Είναι άλλοι, είναι ιδρυτές, ναι. Είναι μαστόρια. Εκείνοι είναι και άλλους, ναι. Λοιπόν, επίσημα πλέον, μέσα από τα χείλη του Ρέμπεθες, μέσα από τα χείλη του Φερέιρα, ο Γιωργάκης ο Σαββίδης, όποιος και να είναι αυτός, ένας εκπό Δούκας, όποιος και να είναι αυτός, να βγει και να μιλήσει και να πει. Αυτός και αυτός και αυτός. Μα αυτό θα γίνει, εσείς, αδερφέ. Εσείς κύριοι που τα είπατε όλα αυτά, μα αυτό έχετε θα... κάποια απόδειξη. Αυτό θα γίνει. Ποιος σας τα είπε αυτά αυτό τα πράγματα. Αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Έτσι. Πρέπει στιγμή... να σταματήσει αυτό. Μα κάποια στιγμή θα γίνει αυτό. Και αυτό. Η ομάδα πέρυσι Κωστή διασύρθηκε πέρυσι. Εγώ ντρέπομαι για αυτό που έγινε πέρυσι. Έτσι και χωρίς κανένας να έχει να αποδείξει αυτά που έλεγε. Χωρίς κανένας να αποδείξει αυτά που έλεγε. Τώρα από εκεί και πέρα, πού είναι αυτή τώρα, πέρα, Θοδωρή μου, που η Ξάνθη πρέπει... έδωσε παίχτη στο Γαύρο. Δηλαδή αυτός που σε έριξε, αυτός που σε έριξε κατηγορία, αυτός που δημιούργησε όλη την ιστορία, του δίνεις ποδοσφαιριστή. Υπάρχει και τρανή απόδειξη ότι ήταν μια παπαριά πέρυσι όλο αυτό. Δεν υπάρχει. Δεν τι υπάρχει. Να πω ρε παιδιά, τα βλέπω εγώ έτσι επιφανειακά. Πείτε μου αν κάνω λάθος, ξέρω εγώ. Εγώ θα συνεχίσω να είμαι, ρομαντικός και να πιστεύω ότι κάπου στο βάθος κάποιος θα βγει, θα αρπάξει ένα χέρι, θα αρπάξει κάποιον από το χέρι και θα το βάλει κάτω και θα του πει κάτσε κάτω ρε τώρα να μας πεις αν αυτά που λες είναι αλήθεια, αν αυτά που κάνεις είναι νόμιμα, αν αυτά που παράγεις είναι σωστά, αν αυτά που κυκλοφορείς είναι πως το λένε, προϊόντα φαντασίας ή κάτι άλλο. Με ρωτάνε τώρα, έρχονται τα μηνύματα, τι συνέβη, η στεγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι είναι ότι έχει σοβαρό θέμα υγείας. Ο Ιβάν Σαββίδης, ότι βαρύ έμφραγμα, γι' αυτό δεν ήρθε, έμφραγμα, πέθανε, ναι, έκανε, έρανε, δηλαδή ένα είναι αυτό, ναι, αυτό δεν έρχεται. Ένα δεύτερο, ναι. τον κυνηγάει, λέει, τον κυνηγάνε οι αρχές στην Ελλάδα, έχει σοβαρά θέματα, γι' αυτό δεν έρχεται, λέει, γι' αυτό κρύβεται, γι' αυτό κάνει. Δηλαδή, τη συμφωνία με τους Κινέζους στο λιμάνι, ποιος την έκανε, Ρεκοστή, εγώ την έκανα. Τα θάψανε, φίλε, εκεί θάβεται, φίλε, εκεί θάβεται, κατάλαβες. Σε παρακαλώ πολύ. Και επίσης να πω και να κλείσω τη γραμμή, Σπανέας και Βοριάς, ναι. Εχθές το βράδυ μιλούσανε στη δίκη για το καλό της ελληνικής διαιτησίας. Μάλιστα, τέλεια. Ρε εσύ δηλαδή να τραβάς τα μαλλιά σου και να λες θα τα βγάλω όλα ρε, θα γίνω Γιουλ Μπρίνερ. Αν είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι που κλείσαν σπίτια με τα σφυρίγματά τους, μιλήσανε χθες για το καλό της ελληνικής διαιτησίας. Τέλεια. Είμαι ήσυχος, εγώ κοιμάμαι ήσυχος. Και ρωτούσε, έκανε την εξής τρελή ερώτηση ο Σπανέας και το ρώτησε ο Κωνσταντινέας, του λέει γιατί έφυγε, του λέει ο κύριος Κωνσταντινέας, γιατί παραιτήθηκε.
ήταν και ο Κωνσταντινέας στην παρέα. Ναι. Γιατί λέει έκανε μια δήλωση. Ποια δήλωση έκανε βρε τον άνθρωπο τον κάψαν το φούρνο. Του διέλυσαν το σπίτι, του διέλυσαν την επιχείρηση, τρεις φορές το κάψαν. Ποια δήλωση έκανε βρε ο μπαμπάς Πανέας ήταν ή ο γιος. Για την έκφραση. Ο μπαμπάς Πανέας ή ο γιος ήταν. Ο μεγάλος Πανέας. Ο μεγάλος, μάλιστα. Τέλεια. Το Βοριάς. Το Βοριάς. Φύσηξε έρωτας Βοριάς. Τι γίνεται. Γεια σου Θοδωρή. Άρα, καλημέρα. Φιλιά, φιλιά. Άρα. Λοιπόν, μου γράφει ο Άκης, ρεπορτάζ έξω από το φιλαράκι μου. Λοιπόν, από τη θάλασσα έχει βγει το νερό έξω και βγαίνει συνεχώς επειδή φυσάει μέσα από τη θάλασσα. Τέλεια, παιδιά. Άρα, λοιπόν, αν είστε λάτρεις του windsurfing, αν είστε λάτρεις του κανόε καγιάκ, αν είστε λάτρεις της κοπηλασίας ή και της ιστιοπλοείας, βγείτε λοιπόν στην παραλία μας σήμερα, είναι όλα τέλεια. Ένα πράγμα η θάλασσα με την παραλιακή. Οπότε, μια χαρά, όλα τέλεια. Αυτά. Αποφύγετε τις βόλτες τώρα, δεν χρειάζεται. Και να σας πάρει κανένα κύμα να ψαχνόμαστε. Πάμε. Ναι, γεια σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα Κωστή. Καλώς τον. Έλα Χριστάρα μου. Έλα. Μπορούν αυτοί που είναι στο ποδηλατόδρομο να κάνουν και θαλάσσιο ποδήλατο. Ωα, με την... Μπράβο. Πολύ ωραίο. 2-1 φίλε. Είναι πολύ σημαντικό για να μην βιαστούμε να έρθει ο χειμώνας, γιατί αυτή τη στιγμή τώρα που έρχομαι από Περαία, έχει έναν εκπληκτικό ήλιο και φαίνεται τόσο πεντακάθαρο η Θεσσαλονίκη. Οπότε εντάξει, δεν αγχωνόμαστε, ναι. Ακόμη είναι νωρίς να πούμε το καλό χειμώνα. Μάλιστα. Για πες λοιπόν. Λοιπόν, Κωστή μου, λίγο για όλη αυτή την περιραίωση ατμόσφαιρα, απλά θα ήθελα λίγο τα αντανακλαστικά της ΠΑΕ και κυρίως των υπαλλήλων της ΠΑΕ, είναι λίγο, μου θυμίζουν λίγο ηλικιωμένου ανθρώπου που είναι έτσι σε προχωρημένη ηλικία και έχει αρθρητικά, ας πούμε. Αφήνουμε ένα διάστημα να αιωρούνται τα πάντα, ειδικά όταν δεν αφορά εμάς. Προς τομέα του διοικητικού. Ναι. Αφού έχει γίνει. Πιο γρήγορα ήθελες. Ναι, ναι. Βέβαια πολύ, ναι, ναι. Πολύ πιο γρήγορα. Γιατί όταν τον άλλο, ναι, το δώσει το δικαίωμα. Να λέει ότι θέλει. Τον αφήνει. Ναι, ναι, ναι. Η Ρήνια είναι ρουφιάνος των αποδητηρίων. Ναι, ναι. Οτιωμάτος, έπαιξε ξύλο. Ναι, ναι. Με πλακώθηκαν μεταξύ τους. Αυτό έτσι. Ναι. Ο άλλος είναι έτσι. Ο Δίνα είναι εκείνο. Ακριβώς. Και μετά τώρα που έφτασε στο διοικητικό τομέα, ας πούμε, και σας κριτικάρει και εσάς. Ξεσηκωθήκατε, συγγνώμη παλικάρια, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι ενιαίος και δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο το να μην... Ξεχωριστά το κάθε κομμάτι. Ξεχωριστά το κάθε κομμάτι. Με το που πιάνει ο άλλος στο στόμα του την ομάδα και βγάζει ιστορίες, ρίχνει λάσπη, συκοφαντεί, δημιουργεί εσωστρέφεια, όποιο κομμάτι και αν είναι αυτό. Είναι το αγωνιστικό, είναι για το χορτάρι, είναι για τους γιατρούς, είναι για τους παίκτες, για τον προπονητή, για τη διοίκηση, για το οποιοδήποτε, για τον Ιβάν. Όλο είναι μια οικογένεια, εμείς δεν ξεχωρίζουμε. Έτσι, είμαστε ΠΑΟΚ, όλο αυτό είναι ο ΠΑΟΚ, παιδιά. Έτσι, ακόμα και αυτός που φτιάχνει το χορτάρι. Αυτός που είναι φύλακας. Αν ναι. δώσεις πρόσφορο έδαφος αυτούς, θα σε διαλύσουν. Ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι τσάτσι. Που τα παίρνουν, άλλοι είναι του δεκάρικου, άλλοι είναι του χιλιάρικου, ανάλογα είναι ο καθένας με την κλίμακα του, ναι. Την κλίμακα και του χοντρού κτλ. Θα αλωνίσουν. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ λοιπόν να έχει πιο γρήγορα τα ανακλαστικά, να μην τα αφήνει όλα αυτά τα πράγματα να αιωρούνται. Γιατί φτάσαμε ήδη σε τους ίδιους, θα το πεθάνουν κιόλα στον Ιβάν. Όταν ο άλλος δεν νιώθει ότι δεν απειλείται, και δεν λέω απειλή σωματική, τσεπούλα. Η τσεπούλα του. Ακριβώς. Μετά από εκεί και πέρα. Χρήστο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Με πιάνει άλλο, κατεβαίνω την Αθηναγόρα, γωνία με λαμπράκι. Χθες το βράδυ, με πιάνει. Ο άνθρωπος βγήκε από τον Προβοτζίδικο, μου λέει Κώστη, τι στεναχώρια είναι αυτή, Κώστη. Τι έγινε. Ο Ιβάν λέει τέλος. Λέω τι τέλος. Τι εννοείς ότι φεύγει. Όχι, λέει τέλος, έχει λέει σοβαρό θέμα. Καλά, λέει εσύ λέει που. Εσύ λέει δεν το ξέρεις. Λέω τι να ξέρω, ρε φίλε. Έχει λέει σοβαρό θέμα, λέει αρρώστια βαριά. Άνθρωπε μου, πού τα είδες αυτά. Δεν το. Μου είπε. Βέβαια φταίμε κι εμείς, ρε φίλε. Τα ότα μας είναι βίκο, εύκολα δεχόμαστε την κάθε παραπληροφόρηση. Λέω, εσένα μου το είπε κάποιος που ξέρει τον τάδε και από μένα. Δηλαδή, άνθρωπε μου, δεν ξέρω, πραγματικά, αν εσύ έχεις τέτοια πληροφόρηση και είσαι τόσο κοντά στον Ιβάν, εγώ δεν είμαι. Ούτε έχω, ούτε συναναστρέφω με τους ανθρώπους της διοίκησης. Αλλά τι να σου πω, νομίζω ότι μάλλον δεν ισχύει αυτό, ρε φίλε. Ο άνθρωπος ήταν οχρός, φίλε, το καταλαβαίνεις. Πώς είναι αυτός που έχει άρρωστο ένα πολύ δικό του άνθρωπο. Ήρθε όχι για να με αναστατώσει, για να με χαλάσει. Ήρθε για να μου πει τον πόνο του, τον καημό του. Και τρελάθηκα εχθές. Μετά μπήκα και είδα τις ανακοινώσεις από διάφορα που είδα. Αυτό,
αυτό φταίνει, Κουστή μου, και για να το τελειώσουμε αυτό το πράγμα, πρέπει να μιλάει συχνότερα. Οι άνθρωποι που είναι στον ΠΑΟΚ είναι επιφορτισμένοι και ο κύριος Ρέμπε άργησε πάρα πολύ. Και είναι ένα κουσούρι που το έχει σωστό. Τους ανθρώπους αυτό στο, που, που αφορά στο αγωνιστικό τμήμα, έτσι. Ο Ρέμπε αφορά, δεν αφορά ένα άλλο κομμάτι που αφορά στο διασχεδιασμό. Μα από εκεί ξεκίνησαν όλα. Από το αγωνιστικό ξεκίνησαν όλα και φτάσαμε εδώ. Βρήκαν πρόσφορο έδαφος, γιατί όντως έγιναν και κάποιες αστοχίες που είναι φυσιολογικό. Θα γίνει. Και εκεί θα γίνει κριτική και ο κόσμος βγήκε. Και τώρα σου λέει, παιδιά, βρήκαμε το έδαφος, ορμάμε. Η στάση αυτή, Χρήστο μου, δεν θα την πω παθητική, αλλά των ήπιων. Βλέπεις ότι απέναντι σε έναν τέτοιο αντίπαλο είναι ακριβώς βούτυρο στο ψωμί του. Εδώ κόντεψαν, εχθές δεν ξέρω ότι δεν το πήρατε χαμπάρι, με τη σύμπραξη της κυβέρνησης, γιατί δεν μπορεί να μην συμπράττει η κυβέρνηση όταν αλλάχτηκαν, για δεύτερη συνεχόμενη φορά η Επιτροπή Εφέσεων παρετούνται φεύγουν. Επειδή κάνει bullying το γαβρό σωματείο. Δηλαδή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης πώς θα προστατεύσει τους δικαστές, δηλαδή. Άλλαξαμε 7 πριν από 5 μήνες, 3 μήνες. Θα τους αλλάξουμε όλους μέχρι να βρούμε μια σύσταση, μια σύνθεση της Επιτροπής που θα τιμωρήσει. Που θα βολεύει. Ναι. Να βρει κάτι. Όχι, εντάξει ρε φίλε. Μάλιστα. Πρέπει αυτό εδώ ο ΠΑΟΚ να το πολεμήσει εν τη γενέση του. Γιατί άμα πάλι κοιμηθούμε τον ύπνο του δικαίου, θα βρεθούμε μια μέρα πάλι απόγευμα την ώρα του αγώνα και θα σου πούνε πάλι μείον 7 ή μείον 10 και πάλι θα φωνάζουμε και θα τρέχουμε στο κάσκι και η ομάδα θα γίνει Ιρδελομπού. Ας προλάβουμε και κάτι. Και κάτι τελευταίο, Κωστή μου. Ναι. Με όλη τη συμπάθεια που έχω στο στρατηγό, τον Φράγκο, τον Φραγκούλη, έχω ένα φίλο, ρε παιδί μου, που διαβάζει πολύ το Defense Net, είναι στρατόγκαυλος και εγώ κτλ. Μπορούν να τον πάρουν ποτέ σε ένα ραδιόφωνο να λύσει τα θέματα του εξοπλισμού της Ελλάδας με την Τουρκία και να αναλύσει πώς θα κάνουμε πόλεμο και τα γεωστρατηγικά. Ναι. Δηλαδή, με ποια λογική, ας πούμε, βγάζουμε τον στρατηγό να αναλύσει πώς θα πρέπει να διοικηθεί ο ΠΑΟΚ και πώς θα πρέπει να κάνει τις μεταγραφές και τι είναι το αγωνιστικό τμήμα. Επειδή είναι ο παδός του ΠΑΟΚ, και βγούμε όλοι. Αλλά είναι ο καθένας και να λέει από το μετερίζει του τι γίνεται. Ναι. Ας είπαμε ότι είσαι το καταλαβαίνω αυτό που λες. Το μπουζόκλειδο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, αλλά το παρξεχτήλησε τώρα τελευταία. Γεια σου, Χριστάρα. Καλημέρα, Κωστή. Γεια χαρά. Πάμε εδώ. Μην καλείτε άλλο, θερμή παράκληση. Να πάμε στο διάλειμμα στην ώρα μας. Ναι, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Θοδωρής. Έλα, Θοδωρή, έλα. Κωστή, επειδή βλέπω ότι ασχολούμαστε οι οπαθοί με το τι είπε η γυναίκα του Μαρίσιο και το τι έγινε με το Μαρίσιο. Επειδή είναι Τρίτη, αν ήταν έστω Τετάρτη, εγώ δεν θα έκανα καμία ανοίξη γιατί την Κυριακή έχω μάτς, να ξέρεις. Είναι το ψυχολογικό μου όριο, το ξέρουν οι παλιοί ακροατές. Και Τρίτη, δηλαδή, και 13. Εκτός ότι είναι αγαπημένη ημέρα, έτσι, λοιπόν. Έτσι. Αν ήταν Τετάρτη έστω, μπροστά είναι μάτς την Κυριακή, δυσκολότατο και πρέπει να ξεκινήσει από εκεί η αντεπίδηση. Θα έχουμε να λέμε. Αν ήταν έστω Τετάρτη, είναι όμως Τρίτη. Έτσι. Και το σχολίασαμε με σεβασμό στη γυναίκα, ότι έχει οικογένεια, τα παιδιά της, αυτά όλα. Ναι, θα μου επιτρέψεις λοιπόν και εμένα να πω την άποψή μου. Βεβαίως. Ότι προφανώς η σειρά των γεγονότων είναι ότι με το που τελείωσε το περσινό το πρωτάθλημα, δεν είχε γίνει η πρόταση στο Μαωρίσιο, είχε γίνει πολύ παλαιότερα. Αλλά με το που τελείωσε το πρωτάθλημα δεν έγινε πρόταση. Και επειδή είχαν αλλάξει άρδινη τα δεδομένα, προφανώς δεν ισχύει η παλαιότερη πρόταση. Κατευθείαν λοιπόν δεν το γνωρίζω αυτό και δεν το ξέρουμε με βεβαιότητα. Θέλω να σου πω. Και ο Σταύρος θες το επιβεβαίωσε. Α, εντάξει. Αν το έχει πει ο Σταύρος ή η ρεπόρτερ, ο Στέργιο. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν είμαι ρεπόρτερ. Οπότε πάω πάσο. Ναι. Το επιβεβαίωσε και χθες και ο Σταύρος. Συνεπώς λοιπόν η ομάδα έβγαλε την ανακοίνωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μαωρίσιο. Ναι. Δεν θα πάρουμε άλλο. Εντάξει. Ναι. Εδώ να πω ότι φαν του παίκτη δεν είμαι για να λέμε το στραβό το δίκιο. Άλλο αυτό, άλλο αυτό. Άρα σε τιμά και παραπάνω κύριος. Η προσέγγιση που κάνεις, ενώ δεν είναι. Ναι. Ο άνθρωπος ήταν κύριος όμως. Θυμίζουμε, γιατί θέλω να τα λέμε όλα, συγγνώμη που σε διακόπτω, Θοδωρή, ότι εκθιάσαμε και την παρουσία του παίκτη στο Καραϊσκάκης, ενώ ήξερε λογικά ότι θα φύγει, ήταν συγκλονιστικός, και επίσης ότι δεν ζήτησε πραγματικά τίποτα για να παίξει αυτό το 20ήμερο παραπάνω. Θέλω να είμαστε έτοιμοι σε όλα. Και ακόμα και τώρα δεν είπε κάτι ο ίδιος ο Μαωρίσιο, έτσι. Το ότι πήγε με λιγότερα λεφτά εκεί, σε σχέση με αυτά που του πρόσφεραν, το 1/3 από αυτά που έπαιρνε εδώ, είναι άλλο θέμα. Αλλά δεν θέλω να ξεχνάμε και να διαγράφουμε. Ναι. Κωνσταντίνε, δεν ξέρω αν πήγε λιγότερα από την πρόταση που του καταθέσαμε τώρα. Σίγουρα πήγε με λιγότερα από ό,τι έπαιρνε παλιά. Αυτό είναι δεδομένο. Νομίζω πήγε με περίπου τα ίδια με αυτά που του έδωσε τώρα η ομάδα. Εχθές που διάβαζα 1.100.000 για 2 χρόνια. Του τέστην 550.000. Ναι.
Τέλος πάντων, δεν θα κάτσουμε να λύσουμε το 50 πάνω, 50 κάτω. Δεν είναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι ο ΠΑΟΚ έφερε μια ανακοίνωση. Ότι ευχαριστούμε πολύ, Μαωρίσιο, δεν θα πάρουμε άλλο. Πέρασαν σχεδόν 2 μήνες και αφού έχουμε μείνει στα κρύα του Λουτρού και δεν έχουμε βρει. Εκεί είναι το λάθος. Ξαναέλα να μιλήσουμε. Γιατί εκεί... πρόσεξε, έτσι πως βγήκε η ανακοίνωση και έτσι πως έγιναν τα γεγονότα, καταλαβαίνεις ότι δεν ήταν το πρόβλημα ότι είπαμε στον Μαωρίσιο εμείς θέλουμε 500, εσύ θες με 500. Είναι ότι απλά δεν μας κάνεις για αυτό που θέλουμε να παίξουμε αύριο μεθαύριο. Αυτό έχω καταλάβει. Μα εκεί είναι το λάθος, το Δωρή. Το ήξεις αφήξεις, δηλαδή δεν σε θέλω, αλλά μετά έλα. Όπως έγινε και με τον Μπίσεσβαρ. Φύγε, αλλά τελικά μείνε. Με το Μάτος. Αυτό όμως είναι άλλο πράγμα, αδερφέ. Άλλο αυτού του είδους η κριτική, ακόμα και σκληρή, και άλλο το διασπείρο, ας πούμε. Συμφωνώ, ένα λεπτό όμως. Είπε ο ΠΑΟΚ, τέλος πάντων, μετά από 2 μήνες, μάλλον μου κάνεις, εντελώς παράδοξο, εντάξει. Και ο παίκτης είπε, παιδιά, αυτό το πήγαινε, έλα. Και το. Λάθος. Και τις ανακοινώσεις και αυτό και το άγχος. Ναι. Εγώ λέει, θεωρώ ότι έκλεισα τον κύκλο μου. Και αφού έτσι θεωρείτε εσείς ότι δεν πρέπει να το κοιτάμε συναισθηματικά. Ναι, αλλά γιατί όμως γύρισε και ξανασυζήτησε, εφόσον είχε κλείσει τον κύκλο. Όταν το Μαωρίσιο του παίρνει τηλέφωνο, είπαν, excuse me, αλλά θα το σηκώσει, δεν είναι. Και όταν λέει ότι από τους ανθρώπους που εγώ εκτιμώ είναι η Κοντζάρεβα και ο Ιβάν. Ναι, με την Κοντζάρεβα μίλησε τώρα. Εφόσον έχεις αποφασίσει ότι θα φύγεις. Είπε, εγώ τους ανθρώπους που εκτιμώ είναι η Κοντζάρεβα και ο Ιβάν. Τον πήρε τηλέφωνο ο Ιβάν. Ναι. Τον είπε η Κοντζάρεβα, αλλά να μιλήσουμε. Εντάξει, νομίζω ότι σαν άνθρωπος έχει δείξει ότι δεν είναι τέτοιος να πει, εγώ δεν σου μιλάω. Έτσι δεν είναι. Όχι, όχι. Δεν έχουμε, το ξαναλέω, κανένα παράπονο από το Μαωρίτσιο, παιδιά. Εμένα με ενόχλησε λοιπόν, που πήγε εκεί, αλλά οκ. Okay. Να μην έχουν παράπονο. Αυτό θέλω λοιπόν να καταλήξω, Κωνσταντίνε, να μην κρατάω παραπάνω τη γραμμή. Ότι θέλω οι συνομπαδοί να μην έχουν παράπονο από το παίκτη. Δεν είναι ούτε προδότης ούτε τίποτα. Επαγγελματίας είναι. Και αφού εμείς πάμε με αυτό το κριτήριο ότι δεν πρέπει να έχουμε συναισθήματα, πρέπει να είμαστε εταιρεία, πρέπει να κοιτάμε τους αριθμούς. Λοιπόν, μην κρίνουμε τον άλλον όταν το κάνει. Ναι. Εντάξει, μην τον κρίνουμε τον άλλον. Ωραία, και πόσο μάλλον και τη γυναίκα. Προσπάθησε να μπεις λίγο και στη θέση της γυναίκας του Μάρου. Φαντάζομαι ότι και αυτή έχει τα θέματα της εκεί πέρα. Όντως ότι έχει στήσει μια ζωή εδώ πέρα και ότι προφανώς δεν θέλει να μείνει στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Προφανώς, είναι προφανέστατο αυτό. Διαφωνώ με το υποφέραμε, αδερφέ. Με το σκεπτικό όλο. Φίλε, το υποφέραμε, με συγχωρείτε. Είναι απαράδεκτο. Εποχή 1,4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο απαγορεύεται σε μια κοινωνία. Που γνωρίζω που πολύ καλά ότι γυναίκα... άλλο εγώ, εσύ, οποιοδήποτε και άλλο ένας ποδοσφαιριστής. Ήταν λάθος. Τέλος πάντων. Εντάξει, το έχω ξαναπεί. Δεν πειράζει να διαφωνήσουμε. Φιλόλογοι δεν είναι. Εντάξει. Okay. Φιλόλογοι δεν είναι. Το αν χρησιμοποιείς λάθος ή σωστή λέξη είναι άλλο Παπαγγέλο. Okay. Αυτό όμως που ξεκάθαρα περιγράφει είναι ότι αγχωθήκαμε. Προφανώς και ο Μαωρίσιο δεν είναι 25 χρονών. Πέρασαν 2 μήνες, δεν έβρισκε ομάδα. Προφανώς και αγχώθηκαν. Και έχουμε στήσει εδώ τη ζωή μας, την οικογένειά μας. Το μόνο που δίνω δίκιο είναι το φύγε, έλα. Εκεί. Όλο το υπόλοιπο, το ότι δεν ήθελε ο ΠΑΟΚ να πληρώσει 1,4 εκατομμύρια ευρώ για άλλα 2 χρόνια. Δεν είπε κανένας τίποτα. Εκεί είναι το θέμα. Το φύγε, έλα και τα λοιπά μαζί σου. Έτσι και το αναδείξαμε από την πρώτη στιγμή. Κανένα. Όχι μόνο για τον Μαωρίσιο, ακόμα και για τον Βιερίνια που ξέρεις εγώ ότι είμαι. Όχι απλά. Τι, λέμε, τι να λέμε τώρα, δε, όσα έχουμε αφιερώσει για αυτόν. Εντάξει. Λοιπόν, φιλά. Γεια. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Εμμανουήλ Λούντεσάιν. Καλώς τον Εμμανουήλ. Έλα ρε φίλε. Τι γίνεται ρε Λούντεσάιν. Μια πες. Χαρά φίλε. Καλά, είσαι εκεί. Ναι, ναι, φυσικά. Τι καιρό έχετε? Εδώ έχουμε ηλιακάδα σήμερα. Wow. Στην Ελλάδα δυστυχώς βροχές. Χαμός γίνεται εδώ. Χαμός, μάλιστα. Κυρίες. Χαμός. Για πες, είναι μια μεγάλη καρδίτσα εκεί στην Καρδίτσα. Λοιπόν, από την Καρδίτσα είσαι? Όχι, θέλω να σου πω κακοκαιρία που έχει στην Καρδίτσα και που τους ρίμαξες. Άστο, φίλε. Μεγάλες καταστροφές, τέλος πάντων. Στο έλεος του καιρού ο κόσμος. Δυστυχία. Για μένα το πιο βασικό πρώτον είναι με το κράτος των Αθηνών, πιστεύει δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό. Μια ζωή θα είμαστε σε τρίτη, σε τέταρτη μοίρα, δυστυχώς. Και ο Ιβάν κάπου έχει και αυτό το δίκιο του, γιατί το δίκιο του εννοώ με την κυβέρνηση των Αθηνών. Τα παίρνει κρανίο ο άνθρωπος και έχει αγανακτήσει τόσο πολύ
προσφέρει χρήμα, προσφέρει δουλειές, προσφέρει το ένα, προσφέρει το άλλο και θα τρυπούμαστε μια ζωή από το κράτος των Αθηνών. Δυστυχώς και δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Και φέτος θα τρυπηθούμε και του χρόνου θα τρυπηθούμε. Πάει αυτό. Λοιπόν, Κωστή, εγώ ήθελα να μιλήσω για την, συγγνώμη, για την ομάδα μας. Ναι. Εγώ, σαν ΠΑΟΚτσής, είμαι πολύ ευτυχισμένος αυτή τη στιγμή. Πήρα πρωτάθλημα πρόπερση στην Ευρώπη, έφτρωγα ασφαλιάρες, μπήκα μέσα 23 εκατομμύρια. Φέτος είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος, γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά μέχρι στιγμής. Ο Ρέμπε έκανε, έδιωξε ακριβά συμβόλαια. Ήρθαν καλοί ποδοσφαιριστές. Να το λέμε αυτό. Ο Ζιβκοβιτς, ο Σβάπ είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Θα δούμε και το Μουρκ τώρα. Έτσι, πιθανόν τον βάλει το Μουρκ, παιδιά. Μη σας κάνει απορία. Και το κυριότερο, Κωστή, εγώ περιμένω πότε να έρθει η Κυριακή να δω το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Αυτό. Να δω τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί πέρυσι και πρόπερσι με έφαγε η μιζέρια. Έτσι. Λοιπόν, στεναχώρια. Αυτά περιμένω. Τώρα, ναι. Το που πήγε ο Μαωρίσιο, το που πήγε ο Βιερίνια, ούτε με νοιάζει. Ο ΠΑΟΚ είναι εκεί, η Τούμπα είναι εκεί, ακριβώς. Ο κόσμος είναι εκεί. Ακριβώς. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Ούτε και που θα πάει ο καθένας, ούτε με ενδιαφέρει. Ούτε και ο Πέλκας, άμα έβαζε τον πέναλτι, άμα προκρινόταν ο ΠΑΟΚ, πιστεύετε ότι θα έφευγε? Δεν θα έφευγε. Τώρα, γιατί έφυγε ο Πέλκας, ναι, δεν πρόκειται να το μάθουμε ποτέ. Και καλά, για μένα καλά έχει, έκανε δεν που δεν έχει κανένα μυστικό. Τελείωνε το συμβόλαιό του, ήθελε να πάει αλλού να παίξει, του δώσανε πάρα πολλά λεφτά. Έτσι. Έβλεπε και πώς ήταν εδώ η ατμόσφαιρα, λίγο πολύ, δεν υπάρχει κανένα μυστικό. Ναι. Φέτος εμείς πρέπει να τραβήξουμε μια γραμμή. Ξεκινάμε από το μηδέν. Μπήκαμε μέσα στην Ευρώπη, πήραμε τόσα πολλά λεφτά. Θα πω και για τους οπαδούς μας. Θέλω να ρωτήσω αύριο ένας του Κυριάκου. Πόσοι συνδρομητές στο εξωτερικό, Γερμανία, Αυστραλία, Αμερική, γίνανε στο TV ΠΑΟΚ να ενισχύσουμε την ομάδα μας? 70-80 ευρώ το χρόνο. Τίποτα τύπ για το εξωτερικό. Μιλάμε για μηδαμινά ποσά, μηδαμινό ποσό. Πόσοι συνδρομητές, άμα μπορούν να το δουν αυτοί, φυσικά δεν ξέρω, πρέπει να φαίνεται στα μηχανήματα, δεν ξέρω, ή στα κόντο και τέτοια. Πόσοι συνδρομητές του εξωτερικού ΠΑΟΚτσίδης γίνανε συνδρομητές στο TV? Ναι. Όχι μόνο να ανοίγουμε το στόμα μας και να λέμε και να λέμε, να κατηγοράμε και το ένα και το άλλο. Ναι. Είναι μεγάλο σύλλογος, θα γίνουν και πολλά λάθη. Φυσικά. Θα γίνουν και λάθη. Φυσικά. Και θα τα λέμε τα λάθη. Θα τα βλέπουμε και τα σχολιάζουμε. Ναι. Μα έτσι είναι. Εγώ φέτος σου λέω είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος μέχρι στιγμής. Λάθη γίνονται. Μπορεί να λείπει μια μεταγραφή, ένας παίκτης ή δύο. Μπορεί να τον έχουν από πίσω. Μπορεί και αυτοί να έχουν το έδαφος, να ετοιμάζονται. Περιμένουμε, θα δούμε. Γιατί με τον Λουτσέσκου, ο Λουτσέσκου δεν έκανε λάθη που έλεγε θέλω πρωτάθλημα, δεν θέλω Ευρώπη. Ορίστε, χωρίς Ευρώπη τι πάθαμε. Και στην αρχή ο Λουτσέσκου θυμόμαστε πώς ξεκίνησε. Περιμένουμε να δούμε και αυτός ο προπονητής τώρα που έχουμε. Πώς θα πάει η ομάδα στην Ελλάδα, πώς θα βρει τον τρόπο να κάνουμε νίκες, σερί, να βρει τα συστήματα, όλα. Εδώ είμαστε. Δίπλα στην ομάδα. Με τον Λουτσέσκο. Δίπλα. Με τον Λουτσέσκο, ο Μίσης δεν ήταν στον ΠΑΟΚ. Τον ήξερε κανένας τον Μίσης? Δεν τον ήξερε κανένας. Ποιοι παίζαν τότε βασικοί? Ο Μαωρίσιο, ο Καντουρί, δεν ξέρω ποιοι άλλοι, δεν θυμάμαι. Ο Σάκλουφ. Το Μίσης δεν τον ήξερε κανένας. Είχε άλλους. Ναι. Και δεν ήταν και ο παικταράς ο Μαωρίσιο. Τι έκανε? Έπαιρνε την μπάλα στο κέντρο και την έδινε πίσω. Καθυστερούσε το παιχνίδι. Okay, πρόσφερε. Να λέμε και μερικά... Ο καλός Μαωρίσιο πρόσφερε. Δεν λέμε ότι δεν πρόσφερε. Δεν λέμε ότι δεν πρόσφερε. Δεν θέλω. Αλλά εγώ σου είπα, τραβάω γραμμή και κοιτάω. Παιδιά, αυτό που είπες. Αυτή τη στιγμή μας, για μένα είμαι, η ομάδα μας είναι σε πάρα πολύ σωστό δρόμο. Πήραμε από τη... Διώξαμε συμβόλαια. Πήραμε από την Νόβα. Πήραμε 7-8 εκατομμύριο. Πού ήταν οι οπαδές μας, γιατί οι συνδρομητές στο TV? Λοιπόν, πείραμα που θα πάρουμε από την Ευρωλίγα και με την Κράσνοντα που αποκλειστήκαμε, συγγνώμη για να κλείσω. Ναι. Πιστεύουμε ότι, και εγώ στεναχωρέθηκα φυσικά, πιστεύουμε όμως ότι άμα περνούσαμε στους ομίλους του Champions League θα ήταν καλύτερα για την ομάδα μας. Εγώ πιστεύω τώρα, μπορεί να πήραμε να μας λείπουν τα 15 εκατομμύρια, αλλά μπορεί οι όμιλοι στην Ευρωλίγα να μας κάνουν καλύτερο και στο Europa και League. Στο Σιλό, ναι, και επεκτικά να μας κάνουν. Στο Europa League. Ναι. Γιατί, ναι, στο Europa League. Ναι. Γιατί οι παίκτες μας θα παίζουν με λίγο κατώτερες ομάδες, αλλά θα φανούν παικτικά, μπορεί να φανούν καλύτερα από ό,τι θα φανούν στους ομίλους. Έγινε λίγο site. Έχει μεγαλύτερο κέρδος. Σε ευχαριστώ. Έγινε, χαιρετώ, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε. Παιδιά, αυτές οι τρεις δεν έκανα διάλειμμα. Να πάμε, ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Καλώς τον. Κωστή, εγώ είμαι. Βεβαίως. Ναι, ναι. Από Γερμανία, από Ντίσσελντορφ. Καλώς τον Ντίσσελντορφ. Έλα, από Λίτου Ζάιτ πήγαμε Ντίσσελντορφ. Έλα. Ναι, εγώ ξέρεις τι θέλω να πω. Ναι. Ότι
κάτι που πάει να κάνει ο ΠΑΟΚ κατευθείαν το μαθαίνουν κάτω. Πώς γίνεται αυτό εδώ? Σωστό. Άρα βγαίνει από μέσα, έτσι. Σωστό και αυτό που λες. Δεν το ξέρουμε. Άρα αυτό να βγαίνει από μέσα. Ο Πόντιος, και βέβαια εντάξει αυτό που... Πώς θα το, άσε, να μην το πω. Ο Πόντιος δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό τόσα χρόνια, τόσα καιρό εκεί κοντά. Μια, δυο, τρεις δεν μπορεί να πάρει τη σκούπα. Και ξέρεις, ο Γάμα θα τον βρω και τύχει να μιλήσω μαζί του, να το πω. Πάρ' το φορκάλ και τα χωσέτα, πόσο και σύρωνα τα. Κοίταξε τα σκουπίδια από εκεί μέσα, θα μιλάς, να προκόψει να πανεύει. Θα μιλάς έτσι. Σε καταλάβει σίγουρα. Μάλιστα. Εντάξει, έτσι αυτό θέλει. Ναι. Όχι κάτι να γίνεται, κάτι, να θέλει να κάνουν κάτι και να κατευθείαν να το μαθαίνει ο Ολυμπιακός κάτω. Δηλαδή αυτό που πήρε το παίχτη τώρα από την Ξάνθη. Η Ξάνθη δεν ήξερε που τον έδωσε. Φυσικά και ήξερε. Απλά, πώς να σου πω, εγώ αν ήμουν στη θέση τους, αυτό το πράγμα θα το έκανα πρώτη είδηση παντού. Είναι μια ακόμα απόδειξη ότι πέρσι ήταν μια σκευωρία όλο αυτό. Ήταν ένα μύθευμα. Ήταν μια απάτη. Έτσι. Αυτός που σε έριξε, του δίνεις παίχτη. Πού είναι τώρα οι αρκούδιδες και οι μαρούπες? Πούντι. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Και κάτι που έκανε αυτός ο άνθρωπος που δεν πήγε για να το κάνει. Κάτι που εγώ δεν το υποστηρίζω. Αλλά ο καθένας ό,τι υποστηρίζει είναι. Και αυτό είναι σωστό και το ασπάζομαι, αλλά δεν μπορώ να πω ότι εδώ είναι και το σωστό. Που πήγε στην Τουρκία μέσα και άνοιξε την εκκλησία και έκανε λειτουργία. Τι λες τώρα, τι λες τώρα. Κανένας. Παναγία σου μελά, μόνος του, φίλε, μετά από μισό αιώνα να πούμε πήγε. Είναι τρομερά μεγάλη στιγμή. Αν το είχε κάνει κανένας άλλος κάτω, θα τον είχαν κάνει εικόνισμα. Εικόνισμα. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό που έκανε. Ναι. Αυτό, εγώ αυτό ήθελα να πω. Έγινε. Να πάρει το τέτοιο και να πετάξει τα σκουπίδια όλα έξω. Γεια σου, Ντούσελντορφ. Γεια σου, Ντούσελντορφ. Ναι, παρακαλώ. Γεια σας. Νομίζω αν υπήρχε υπόνοια για κάποιον, δεν είναι πια εκεί. Ναι. Λοιπόν, εδώ, τελευταίος. Ναι. Ζουμουσούμε τον Κωστή. Μένιο. Δεν αλλάζουμε εκπομπή, πάμε, φίλε. Έλα, με σένα θα πάμε διάλειμμα. Και η ομάδα έχει Ιβάν μαζί. Ζωστός. Ευτυχώς πήραν οι δύο οι φίλοι από τη Γερμανία και ειδικά ο Λούτεσάιντ, ο οποίος ήταν καταπέλτης. Εκεί που μαζευτήκαμε για να δικάσουμε τον βιαστή και δολοφόνο, έχουμε αρχίσει τις συζητήσεις πάλι, που για μένα είναι, δεν είναι κριτική, είναι εσωστρέφεια. Μήπως αυτός που βιάστηκε κουνούσε την ουρά του. Σωστό. Έτσι λοιπόν, είναι. Αντί να βρίζουμε αυτή την ξεφτύλα του ποδοσφαίρου του ελληνικού, με την ήπια βία που δέρουν τους πάντες και τα πάντα, που αφαιρούν τις κάμερες μέσα από το στάδιο Καραϊσκάκη, που το έχουν κάνει φωλιά απατεώνων, σε εισαγωγικά, του ποδοσφαίρου απατεώνων, χτυπάνε παίχτες, χτυπάνε φιλάδρους, μπουκάρουν στην Bayern κάτω των 20 και όλα είναι στον ντούκου. Και τρελαίνουμε πραγματικά όταν ακούω κριτική εις βάρος του Σαββίδη. Λοιπόν, κύριε Σαββίδη, πραγματικά μήπως έκανες λάθος? Δεν μπόρεσες να πάρεις την Ελλάδα από εδώ να την πάμε κάτω προς τη Χαβάη και να μείνουμε εδώ πέρα εμείς οι γλύφτες? Είναι να απορρίζει δηλαδή. Όλοι ζητάνε από τον Σαββίδη και κάποιον που διοικεί τον ΠΑΟΚ να βάλει μυαλό στους βουλευτές μας, αυτούς τους τεμπέλιδες εδώ που σιωπούν ανάλογα με την περίπτωση και την περίσταση. Μην τρελαθούμε τώρα. Εγώ αυτά έχω να πω, φίλε. Να βάλουμε μυαλό εμείς και να μην ορμάει ο καθένας από την πλευρά του στο Γιάννη της διοίκησης, στον Παύλο της διοίκησης. Όχι, δεν το είπες καλά. Δεν βλέπετε ότι ο βιαστής και ο δολοφόνος κυκλοφορεί ελεύθερος? Αλλά μην στεναχωριέστε, έρχεται και η σειρά σας. Άντε, καλημέρα. Γεια σου, Μένιο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Υπενθυμίζουμε, Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, εκεί στην απόλυτη διασκέδαση. Και βέβαια εννοείται ότι κάθε φορά με μέτρο και με σύνεση. Όσοι αγαπάτε αυτόν τον τρόπο διασκέδασης, σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον, με το πρωτόκολλο υγείας, με υπαίθριους χώρους, με πολλά μπόνους και δώρα για αυτούς που κάνουν νέα εγγραφή, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Παίζουμε πάντοτε με μέτρο και με σύνεση. Έτσι, τα γνωρίζετε αυτά, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Θυμίζω ότι μπουκάραμε τώρα, δεύτερη ώρα, τα πήγαμε όλα πίσω τα διαλύματα, αλλά δεν θέλω να σας κόβω στις γραμμές. Θυμίζουμε ότι η λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο είναι ο προορισμός σας για να φάτε τα πιο νόστιμα σουβλάκια, παντσετάκια, κεφτεδάκια, σουτζουκάκια, παϊδάκια. Τα πιο νόστιμα κρεατικά στην πόλη.
Εκλεκτά, ζουμερά, πεντανόστιμα. Δεν πάει και τα παίρνει από ένα ακροπολείο ο Δημήτρης. Κάνει τουρνέ. Αλλού παίρνει την πατσο. Κάθε ένας, ο κάθε ακροπολείο έχει μια ειδικότητα, ρε παιδί μου, έχει τη σπεσιαλιτέ. Αλλού παίρνει την παντσέτα του, αλλού το σουτζουκάκι, αλλού το σουβλάκι το χοιρινό, αλλού το παϊδάκι. Ο καθένας έχει έτσι το υπερατού του. Κάνει την τουρνέ, παίρνει εκεί, γι' αυτό και με άπλα κιόλας, γιατί πήρε και το δίπλα χώρο ο Δημήτρης. 705-750 τη Λιβεριά, στη Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Φυσικά, καυσόξυλο, ένα είναι το όνομα, Κωνσταντίνος Φυτάς. Αλλού μη ρωτάς, αλλού μη κοιτάς, σου λέω καυσόξυλο Φυτάς. Χαίρομαι που σας αρέσει το σπουτάκι με το κουτσουράκι. Λοιπόν, πώς είναι αυτή που κάνει το κουτσουράκι, φίλε, είναι εξαιρετική, θέλω να σου πω, αυτή που κάνει το κουτσουράκι. Μόνο λέει, μόνο η φωνή ακούμε, λέει, εικόνα δεν έχουμε. Εγώ έχω και εικόνα και στο λέω ότι εξαιρετική το κουτσουράκι. Λοιπόν, πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Εδώ, ανοιχτά, 2310-287-888. Θα πούμε πολλά, δεν έχουμε πει τίποτα για το μάτς Κυριακής. Να με τις μεταγραφές, να με τις αποχωρήσεις, να με τις δηλώσεις, να με το ένα, να με το άλλο. Να το ότι δεν είχε πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Από αύριο και πέρα τελειώνουμε με το τι έχει γίνει με το Βιερίνια, με το Μαουρίσιο, με το ένα, με το άλλο. Αύριο μιλάει ο Ρέμπε, μιλάει ο Όλαφ Ρέμπε, ο οποίος θα επικοινωνήσει την πολιτική, το σκεπτικό, τις κινήσεις, την μέθοδο, το πρόγραμμα, τις αποχωρήσεις, τις αφήξεις, όλα όσα θέλει να μάθει ο κόσμος για την ομάδα. Και από εκεί και πέρα το μυαλό μας, όλο μας το είναι στο μάτς της Κυριακής. Η ομάδα έχει μείνει πίσω, έχασε βαθμούς, πρέπει να ξεκινήσει αντεπίδεση και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από ένα διπλό μέσα στην ΑΕΧ. Στο ΆΚΑ που το έχουμε κάνει άπειρες φορές τα τελευταία χρόνια, να πάμε να πάρουμε μια μεγάλη νίκη και να πάρει τα πάνω της όλη η ομάδα. Βοήθησε το ότι χάσαν βαθμό και οι Γάβροι στα Γιάννενα και οι Χάρτινοι με τον Ατρόμητο και δεν άνοιξε η ψαλίδα, δεν θα πρέπει. Τις γκέλες μας τις κάναμε. Σερί, συνεχόμενο θα τα πούμε αυτά από αύριο. Πάμε, πάμε να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Εγώ είμαι. Καλώς τον. Εγώ είμαι. Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ είμαι. Γεια σας, πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο. Σα ακούω χρόνια, εντάξει. Μάλιστα. Και τελευταία. Του και το κλείνεις. Με τον τρελό. Είσαι ωραίος. Το όνομά σου. Το όνομά σου. Βασίλης. Έλα, Βασίλη. Ναι. Καταρχήν σε ευχαριστώ που με ξυπνώσει κάθε πρωί. Μην με κόψει. Γιατί να σε κόψω. Γιατί να σε κόψω. Θέλω να πω κάποια πράγματα σημαντικά. Ωραία, βεβαίως. Σε ευχαριστώ βασικά. Μπορεί να σα αναχωρήσω λίγο στο τέλος. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ που με ξυπνάσει το πρωί με τη φωνάρα σου. Ναι. 8 η ώρα, just. Εντάξει, έχω δουλειά 8 η ώρα. Πηγαίνω νοσοκομείο κάθε μέρα και ακριβώ την ώρα σου. Είσαι γιατρό, είσαι νοσηλευτή, αν επιτρέπετε, μπορεί να μου πει. Όχι, ασθενή είμαι, ασθενή. Α, ασθενή, μάλιστα. Ελπίζω να είναι κάτι περαστικό και κάτι που να μην σε ταλαιπωρεί μακροχρόνια. Δεν είναι περαστικό, τέλος πάντων είναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Τέλος πάντων, έχω την κακιά την αρρώστια. Τέλος πάντων. Εύχομαι να σου δώσει δύναμη ο Θεός να το ξεπεράσει. Να μιλήσω σαν Βασίλη. Να μιλήσω σαν άνθρωπο. Ό,τι θες. Να μιλήσω σαν οπαδό. Ό,τι θες. Σαν συνδεσμίτη του ΠΑΟΚ. Ό,τι θες. Όπως και όσο θες. Είμαι μικρό. Ακούμε 45. Μάλιστα. Όπως θες μίλα. Ναι. Θα σε πω, θα το αρχίζω όμορφα. Γιατί αναπαράγεις όλα αυτά την πρώτη ώρα που έλεγες. Γιατί τα αναπαράγεις. Αυτό είναι λάθος. Δεν είναι αναπαραγωγή, φίλε. Αναπαραγωγή είναι. Όχι. Είναι, δεν κάνω τα στραβά μάτια. Θα σε ρωτήσω, έχεις την εφημερίδα μπροστά σου τώρα. Την εφημερίδα. Δεν έχω καμία εφημερίδα. Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Μετρόπολης. Έχεις το ίντερνετ μπροστά σου. Πες μου λίγο το εφημερίδα. Ούτε καν. Ούτε. Δεν έχω αυτή την ώρα εφημερίδες. Αγόρι μου, πες μου λίγο το εξώφυλλο του. Για ποιο λόγο, δεν αναφέρομαι εκεί. Ούτε καν, δεν έχω καν εφημερίδα μπροστά, ούτε καν ένα site ανοιχτό. Έχει το ίντερνετ, το ίδιο πράγμα. Είναι. Όχι, δεν το έχω, σου λέω. Μα τι να σου πω τώρα δηλαδή. Δεν έχει υπολογιστή μπροστά σου. Έχω υπολογιστή και έχω τα μηνύματα και τα χαλιά. Δεν χρειάζεται να διαβάσω. Ούτε ξέρω ότι αναφέρεσαι κάτι, ταυτίζεται κάπου η άποψή μου με το πρωτοσέλιδο του Μέτρο Σπορ. Θα το πούμε άλλο. Απλά δεν ξέρω γι' αυτό. Λοιπόν, θα μιλήσω σαν Βασίλη, δεν μιλήσω σαν Δημήτρη, εντάξει. Όπως θες να μιλήσεις. Έχω ταξιδέψει όλη την Ευρώπη με τον ΠΑΟΚ, όλη την Ελλάδα. Είμαι 45, σου είπα, 44. Εντάξει. Άρα τόσα να ζεις, σου εύχομαι εγώ. Έχω δει, δεν γίνεται, σε 2 χρόνια με είπαν για. Κάνετε το πω το πείμα. Τέλος.
ξέρεις τι κάνεις τώρα. Πού, ποιος έπαιξε μπουνιές, ρε φίλε. Πού είπες. Εσύ αυτό δεν το έχεις ακούσει δηλαδή καθόλου. Όχι, πες μου εσύ, που, γιατί το λέει, ποιος έπαιξε μπουνιές βασικά. Ποιος έπαιξε μπουνιές. Πάρα πολλές φορές. Έχω πολλές ερωτήσεις, έχω πολλές ερωτήσεις, μην δεν με κόψεις. Δεν σε κόψω, σου απαντάω λοιπόν, ότι είναι πράγματα που ποιος, υπόθηκαν ποιος ξανά... Έπαιξε μπουνιές. Υπόθηκαν... Ποιος έπαιξε μπουνιές. Εσύ αναπαράγεις τώρα. Από όχι, αυτό δεν σου, σου απαντήσω. Εγώ σε ρωτάω, ποιοι παίξαν. Εγώ μια ερώτηση κάνω στην αυτά που είπε. Σου απαντώ λοιπόν ότι είναι κάτι που ακούστηκε, γράφτηκε, ξαναυπόθηκε πάρα πολλές φορές. Όχι τώρα συγκεκριμένα. Τι διαβάζεις, ποια site διαβάζεις. Όλα. Παντού μπαίνω. Και βασιλικά. Παντού. Παντού μπαίνω. Να σου πω, μετά τη Γερμανία, πού πήγες, Θεσσαλονίκη ή Αθήνα. Θεσσαλονίκη. Αθήνα δεν είναι, σου καμιά χρονιά. Όχι φίλε. Με μπερδεύεις με άλλον. Ίσως συμπερδεύεσαι ή με λες σήματα. Καλά, δεν ξέρω που ήμουνα. Δεν ήσουν Αθήνα καθόλου. Όχι ρε φίλε, με μπερδεύεις με άλλον. Όχι, τέλος πάντων. Με άλλον με μπερδεύεις. Άκουμε. Συντόμευε σε παρακαλώ, γιατί έχω πέντε που περιμένουν. Μη με, είδες το είπες. Μα όταν μου λες ότι ήμουνα στην Αθήνα, με άλλον με μπερδεύεις. Λίγο, τώρα αυτό σε χάλασε. Λοιπόν, εντάξει, το αφήνουμε αυτό. Λοιπόν, γιατί εμείς σαν συνδεσμίτες τώρα. Ναι. Έτσι, βγάλαμε κάτι ανακοινώσεις. Εγώ θα μιλήσω σαν Βασίλης. Διαφωνείς με την ανακοίνωση των συνδέσμων. Όχι ρε, ήταν απλή, άριστη και όμορφη. Άριστη. Ναι, απλή, λιτή και όμορφη. Ναι. Έτσι. Βεβαίως. Εγώ ξέρω τι ανακοίνωση θα έβγαζα. Κάνα δύο σελίδες ολόκληρες. Ένα πείμα στον έβγαλα στην κομμένα ναι. μου στα 17 μου. Ναι. Είναι, ήταν εξαιρετικά γραμμένοι. Τα παιδιά που γράφουν τις ανακοινώσεις τα τελευταία χρόνια. Την την αναπαράγεις από την πρώτη ώρα αυτά που έκανες. Άκουσε, αδερφέ. Το τι θα πω στην εκπομπή το αποφασίζω εγώ. Είναι δικό σου θέμα, βέβαια. Λοιπόν, άρα δεν θα μπω σε διαδικασία. Έτσι. Εγώ αποφασίζω λοιπόν ότι πρέπει να διαβάσω την ανακοίνωση των παιδιών αυτών. Μπορεί να διαφωνήσεις. Όταν τελειώσει η αρρώστια αυτή, τελειώσει, που θα είμαστε πιο καλά, το ξέρεις ότι παίρνουμε το 30% για κόσμο μέσα. Πόσο χωράει η τούμπα, 28? Ναι. Πόσο είναι το 30%, 9.000? Λιγότερο. 8. Αυτό τι σχέση έχει. Ξέρεις τι ξύλο θα πέσει για τα εστία. Μεταξύ μας. Ξύλο. Ποιος θα μπει. Άλλο, καλά. Ναι. Ποιος θα μπει, εννοείται. Ποιος θα πρωτομπεί, να λες. 28-700 είναι η χωρητικότητα, το τι θα γίνει. Το κάνεις εικόνα στο μυαλό σου, το τι θα γίνει με τον κόσμο του λαού, τον κόσμο του πάγου μας. Άστο, αδερφέ, εκεί είναι ένα θέμα αυτό. Το έχω πει πολλές φορές. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα μπουν αλφαβητικά, θα μπουν ανάλογα με τα διαρκεία. Δεν ξέρω. Για αλφαβητικά. Μιλάμε για συνδεσμίτες, για παδούς μιλάμε τώρα. Άσε τα ρωτώσει τις γούνες. Δεν μιλάω για γούνες. Ναι, δεν είπα εγώ γούνες, ναι. Δεν είπα για γούνες. Περίπου αυτό εννοείς όμως. Ναι. Τέλος πάντων, εσύ, Κοζά. Εγώ σε γουστάρω πολύ, σε ακούω. Ναι, αλλά μου είπες ότι πήγα στην Αθήνα. Δεν πήγα ποτέ στην Αθήνα. Άρα με άλλον με μπερδεύεις. Εγώ ήθελα να σου πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι ήσουν 5 χρόνια, 4, και ήσουν Βάζελος. Έτσι λες, ε. Έτσι σου είπαν. Νομίζω έτσι άκουσα, ναι. Άρα αυτός που στο είπε, λοιπόν, αυτός που στο είπε. Τι και σου είπε ότι ήμουν και στην Αθήνα. Ναι. Ζούσα στην Αθήνα. Εντάξει. Τι να σου πω δηλαδή τώρα, δηλαδή. Εγώ να σου πω ότι δεν είμαι. Εγώ τι να τον πω αυτό, να. Τι να τον πω, το φτύσω, τι να τον κάνω. Τι να. Εντάξει, πες τον ότι ήμουν στην Αθήνα, λοιπόν. Από την Αριστοτέλους, κάτι ροχάλες. Πες του να ότι ήμουν στην Αθήνα. Σε ευχαριστώ. Ωραία. Να σε καλά. Πάμε. Δεν μπορώ τώρα να κάθομαι να απαντάω. Ναι, πάμε. Ναι. Ήμουνα και στην Αθήνα. Δεν το ήξερα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το φιλάρε του. Καλώς το. Λοιπόν, το πάμε. Θέμα μας βασικά είναι να μπορέσουμε να ηρεμήσουμε λίγο, να χαλαρώσουμε λίγο. Είναι επόμενο, είναι φυσικό αυτό που συμβαίνει, επειδή γίνεται μια τεράστια ανατροπή. Μέσα σε αυτή την ανατροπή, μέσα σε αυτό το ανακάτεμα της τράπουλας, να το πούμε, ναι. Υπάρχει από πολλές μεριές μπορεί να δημιουργηθούν απόψεις, να δημιουργηθούν προβλήματα. Καλό είναι να καταλάβουμε ότι αυτό που μας ενώνει δεν είναι οι διαφορές μας. Όχι, είναι διαφορές έχουμε πάντα. Φιλάρετε, είναι πολύ υγιές να έχουμε διαφορές και διαφωνίες μεταξύ μας. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν μας ενώνουν οι διαφορές. Αυτό που δεν είναι το φυσιολογικό είναι να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας.
Γιατί χαίρονται οι εχθροί μας. Οι απέναντι, ξέρεις τι λένε, κοίταξε τους, τρώγονται πάλι μεταξύ τους. Μα δεν έχουμε και σταματήσει να έχουμε πόλεμο. Να πω ρε παιδί μου, όλα τελειώσανε, εντάξει τώρα ηρεμήσαμε, μπορούμε να μαλώνουμε μεταξύ μας. Τρώνε και τις σάρκες τους. Ακόμα έχουμε τους άλλους που με σκοπιμότητα από όλες τις μεριές συνεχίζουν ακάθεκτοι. Δεν έχει τελειώσει τίποτα με αυτούς εκεί κάτω. Ναι. Τουλάχιστον να πω ρε παιδί μου ότι έχουμε επίσης όρις κάτι. Γιατί δεν είναι να έχεις το πάνω χέρι. Παλεύουμε να έχουμε επίσης όρις κάτι και δεν το έχουμε. Τώρα έχουν αρχίσει όλα αυτή. Να παλέψουμε γι' αυτό. Ναι. Και επειδή ουσιαστικά συμβαίνει να κουβεντιάζουμε για κάποια θέματα από τη μία ή από την άλλη μεριά να βρούμε το δίκιο. Ναι. Δεν είναι έτσι όπως μπορεί κανείς να το βλέπει μόνο από μια μεριά. Και να σου το πω με απλά λόγια. Όταν είσαι στην εργασία μου, ναι, και σου δίνω 3.000 ευρώ το μήνα και μετά θέλω να αλλάξω αυτή τη συμπεριφορά μου και να δίνω μόνο 1.000 ευρώ το μήνα στο το ανώτερο, το ταβάνι μου, σε όλους τους εργαζόμενους. Εσένα τώρα τι να σου πω, έλα με 1.000 ευρώ θα έρθεις. Θα, ναι, πας σε μια άλλη επιχείρηση να βρεις με περισσότερα ή να κάνεις οτιδήποτε. Και άντε και το κάνεις. Ναι. Βγαίνεις, ψάχνεις να βρεις, ναι, δεν βρίσκεις. Ναι. Αφού δεν βρίσκεις λοιπόν, μπορώ να σου κάνω την πρόταση πλέον, γιατί εσύ έριξες στο ταβάνι σου, δεν μπορείς να βρεις μετά 3 χιλιάρικα. Ναι. Και μετά σου λέω έλα με 1.000. Και εσύ χωλωμένος πας κάπου αλλού με 1.000, γιατί δεν κοιτάς. Γιατί αυτό κανείς δεν το λέει. Ότι το 1,5 εκατομμύριο που έπαιρνε ο Μαουρίσιο δεν το έπαιρνε μόνο υγιής, το έπαιρνε και ασθενής. Και το έπαιρνε για πολύ καιρό για να μπορέσει να έρθει και να, αυτή τη στιγμή να παίζει μπάλα. Και αυτό είναι ευγνωμοσύνη που πρέπει να δίνει κάποιος όταν σε εποχή που όταν κάποιος αρρωσταίνει μπορεί να μην έχει ούτε μεροκάματο, εδώ όταν αρρωσταίνει τον ακριβοπληρώνουμε. Λοιπόν, αυτά είναι κάποια θέματα τα οποία πρέπει να τα βλέπουμε ολόκληρα. Και δεν με ενδιαφέρει ποιος έχει δίκιο. Με ενδιαφέρει ότι αύριο περιμένω να ακούσω ότι ο μέσος όρος των παικτών σε ηλικία στους 25 παίκτες που έχουμε πρέπει να έχει πέσει τουλάχιστον στα 25-24 χρόνια, μπορεί και 23, δεν ξέρω. Και ότι το ταβάνι μας στις αμοιβές πρέπει να είναι γύρω στα 500 χιλιάρικα. Όποιος μπορούσε να είναι, καλός να είναι. Όποιος δεν αντέχει γιατί θέλει άλλους όρους, σηκώνεται και φεύγει. Ναι. Όσον αφορά τον Μπίσεσβα. Να διευκρινίσουμε κάτι, με επιτρέψεις φιλάρετε, ναι, εδώ. Ο ίδιος ο Μαουρίτσιο δεν είπε τίποτα εις βάρος του ΠΑΟΚ, έτσι. Βεβαίως. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος αυτό. Έχει δίκιο. Απλά βγήκε μια άλλη φωνή παράδειπλα και δυστυχώς έτσι πάει το πράγμα. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος αυτό. Έτσι, δεν, ούτε ασέβεια έδειξε με κάποια δήλωσή του. Απλά μπλέχτηκε η γυναίκα του τώρα που είπε ότι αυτά βέβαια υποφέραμε και τέτοια υποφέραμε. Τέλος πάντων. Εντάξει, okay. Και θέλω να πω λοιπόν ότι ο Μπίσεσβαρ έφυγε με συμφωνία κάτω και ανατράπηκε η συμφωνία και ξαναγύρισε πίσω. Δεν έγινε τίποτα πίσω μπρος. Αλλά και να γίνει πίσω μπρος, ναι, το πίσω μπρος είναι γιατί αλλάζουν οι όροι. Δεν θέλουμε πλέον ακριβά, όχι ακριβά, δεν θέλουμε συμβόλαια εκατομμυρίου. Έχει αλλάξει το ταβάνι. Ναι. Αυτό είναι μια αλλαγή πολιτικής. Ο Ρέμπε μέχρι τώρα το έχει καταφέρει απόλυτα. Και, ναι, συνεχίζει να το κάνει και οι ανατροπές θα γίνονται και τα σκαμπανεβάσματα στην ομάδα αύριο θα τα έχουμε. Αύριο θα το αναλύσει όλο αυτό. Θα ρωτηθεί από τους δημοσιογράφους, έτσι, να απαντήσει και για τις αστοχίες και για τα πράγματα που δεν έγιναν και να εξηγήσει και τη φιλοσοφία. Πιστεύω ότι όλα ξεκινάνε από τη Δαμόκλειο σπάθη του financial fair play. Όταν κάνεις 50 διαφορετικές κινήσεις, επόμενο είναι, δεν γίνεται να κάνεις 50 σωστές κινήσεις. Κάπου θα υπάρχουν και λάθη. Γεια και έγινε φιλάρετε, έγινε φιλάρετε. Άρα Κωστή λέει, γιατί να μην είσαι λέει στην Αθήνα, παιδιά, με το ζόρι. Εντάξει, ήμουνα και στην Αθήνα, ζούσα στην Αθήνα, ήμουνα και βάζελος. Έγινε. Εντάξει ρε παιδί, τι να κάνω, να καθίσω τώρα δηλαδή να αποδείξω ότι είμαι λέβαδας. Έτσι το είπα να πει, ενοχλούνε προφανώς αυτά που λέμε. Και πρέπει να βρούμε κάτι. Να σας πω, ήμουνα λοιπόν στην Αθήνα. Ζούσα, δεν το ήξερα, αλλά ζούσα στην Αθήνα μερικά χρόνια. Τι να πω. Ναι, παρακαλώ. Καλημέρα. Έλα ρε Κωστή, καλημέρα. Έλα ρε Στελάρα. Καλώς τον. Τι γίνεται.
Καλά, ρε φίλε, να. Εδώ ήρθα στη Θεσσαλονίκη. Λίγο έζησα μερικά χρόνια στην Αθήνα και ήρθα και στη Θεσσαλονίκη. 91-95, ρε φίλε, ω για μαγείε. Μπορεί να είμαστε και μαζί, τίποτα και να το ξέραμε. Μπορεί, έτσι. Ποια περιοχή δεν μου είπε μόνο ο φίλο. Δεν του τα εξήγησαν καλά, κατάλαβε. Τα μπερδέψανε, εντάχει καλά. Είναι και χρόνια ακροατή και τέτοια. Αλλά. Για πάμε λοιπόν. Κωστή. Για πάμε. Προσπάθησε και να μου βάλει λόγια στο στόμα, έτσι, ότι έχω μπροστά μου συγκεκριμένη εφημερίδα ή site. Δεν έχω τίποτα μπροστά. Ναι. Ναι. Έτσι. Άγκης, θα δει την ερώτηση. Εύχομαι να έλεγες ψέματα για την αρρώστιά σου μόνο. Αυτό εύχομαι. Να μην σου μένουν δύο χρόνια και εύχομαι ο Θεός να σου δίνει δύναμη. Και α βγήκε να σκοφαντήσει, να ρίξει λάσπη. Έτσι. Αυτό έχω να ευχηθώ. Μόνο αυτό έχω να πω σε σένα. Ναι. Ναι. Πάμε παρακάτω. Μόνο αυτό εύχομαι, τίποτα άλλο. Και ας βγήκεσαι με συκοφαντήσεις. Σιγά μη είναι υδρός το αυτί μου. Σιγά μη υδρός το αυτί μου. Απλά πες αυτό που σε πληροφόρησε, ότι δεν τα ξέρει καλά. Έτσι, και για τις ομάδες, αλλά και για το τι ήμουν χρόνια και ζούσε στην Αθήνα. Έχεις μπερδευτεί μάλλον, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε, ναι, έλα Στελάρα μου, πάμε. Εγώ θέλω να ασχοληθώ με το θέμα του Μάτου, σαν και καταρχήν αρμόδιος είναι ο Φερέιρα να απαντήσει, ναι. Αλλά και τεχνικός διευθυντής θα το γνωρίζει το θέμα. Πώς ένα παίχτη που τον έχεις τελείως τελειωμένο και δεν το βάζει να σε βοηθήσει ούτε καν στο Βόλο που έχεις βάλει 7 παίκτες καινούριους, γιατί καλός, για μένα καλός σε ενδιαφέρει το παιχνίδι με την Κράσνονταρ, από τη στιγμή που δεν τον υπολογίζεις για το παιχνίδι το ευρωπαϊκό, ναι. Και ο παίκτης είναι μάχημος, γιατί δεν το βάζει να παίξει στο Βόλο. Ναι. Την είχα και αφού εγώ. Εγώ λέω την εξαπορία. Αφού είχε αποφασίσει να τον επαναφέρεις, για ό,τι είχε συμβεί, αν είχε συμβεί κάτι. Έτσι. Επίσης για το Μάτος, 200 διαφορετικές βερσιών ακούσαμε. Ναι. Έτσι. Κωστή. Και μου λέει ο άλλος αναπαράγεις. Φίλε, δεν είναι έτσι. Δεν θα κάνω τον κουφό. Ναι. Δεν θα κάνω τον μουγκό. Όταν πέφτουν πάνω να φάνε τις σάρκες της ομάδας, γιατί αναπαράγεις. Αναπαράγω. Αναπαράγω ή πρέπει να σε αυτό το πράγμα να βγούμε κόντρα και να διαφυλάξουμε την ομάδα που κάθε ένας βγαίνει και λέει ότι γουστάρει. Απλά είναι τα γιατί πράγματα. Γιατί ο Μάτος ήταν και είναι ένας παίκτης που έχει προσφέρει τα πάντα και δεν έχει δημιουργήσει το παραμικρό. Να μας πούνε σε τι ολίσθημα, τι παράπτωμα, αν έπεσε ή απλά ήθελαν να καθαρίσουν τα μεγάλα συμβόλαια και τι άλλαξε σε τρεις μέρες. Και γιατί δεν άλλαξε αυτό πριν το παιχνίδι με την Κράσνονταρ που μπορεί να σώζαμε τους ομίλους του Champions League. Ναι. Εγώ αυτή την ερώτηση την ξεκάθαρε και άμα δεν την απαντήσει ο Ρέμπε, ας την κάνουν στο Φερέιρα. Ναι. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Φερέιρα αύριο. Αλλά, ο Φερέιρα δεν θα είναι. Ναι, ναι. Αν δεν το απαντήσει ο δικός διευθυντής, γιατί υποτίθεται ότι τα γνωρίζει τα θέματα, σε κάποια στιγμή να την κάνουν αυτή την ερώτηση οι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ που ακούνε στο Φερέιρα. Να μας πει τι άλλαξε και μετά από τρεις μέρες ξεκίνησε και βασικός, όχι απλά να πει σταδιακά. Ναι, ναι. Ναι. Έτσι. Και εφόσον τον επανέφερες, γιατί δεν το έκανες και στο μάτς με την Κράσνονταρ που δεν είχαμε δεξί μπακ. Αυτή είναι μια απλή ερώτηση. Ναι. Μια πολύ απλή απορία. Και γιατί από τη στιγμή που τον υπολόγιζες, γιατί δεν τον υπολόγιζε τρεις μέρες ξαφνικά, ή αν πήρε εντολή, που για μένα αν πήρε εντολή και δεν αντέδρασε, πέφτει πολύ στα μάτια μου. Ότι ξέρεις κάτι, σε επέβαλε κάποιος να βάζει τον Τζατζαρό βασικό. Ναι. Μα εσύ αυτό τον Τζατζαρό τον έχεις τελειωμένο. Πώς το βάζεις βασικό. Άρα είσαι χαμηλού επίπεδου προσωπικότητας και ό,τι σου λένε το κάνεις και δεν έχεις γνώμη, δεν έχεις άποψη. Όλα αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίσουν. Βασικά τι παράπτωμα έκανε ο παίκτης και ήταν στον πάγο. Και ξαφνικά έγινε στον πάγο και δεν πάει να αν είχε κάνει. Αν είχε κάνει. Αυτό είναι να μάθει ο κόσμος να μάθει. Ούτε θυμολογίες. Η αλήθεια, φίλε. Η αλήθεια. Έτσι, και η ενημέρωση του κόσμου, που ο κόσμος, φίλε, έχει δείξει πραγματικά σε πολλά πράγματα πόσο δίπλα είναι και στις δύσκολες και στην κλοπή και πέρσι στην Πλεκτάνη. Ο κόσμος είναι δίπλα, φίλε, και πραγματικά είναι συγκινητικός. Αρκεί να είναι ενημέρος από την πηγή και πραγματικά να μαθαίνει την αλήθεια. Και όχι να μπορεί να βγαίνει ο κάθε τυχάρπαστος, ο κάθε βαλτός, ο κάθε στημένος και να διασύρει το όνομα της ομάδας, να βάζει τον κόσμο να σκοτώνεται ο ένας με τον άλλον. Έτσι, να ρίχνει λάσπη, να συκοφαντεί και να δημιουργείται όλο αυτό το κλίμα εσωστρέφειας. Καταλαβες. Αυτή τελειώνω, είναι η ιστορία. Ναι. Και τελειώνω γιατί ο κύριος Ρέπε δεν ανανέωσε τα συμβόλαια του Λιμιού και του Πέλκα, αφού ήταν δύο μήνες πριν να αναλάβει στην ομάδα και έβλεπε τι γινόταν, ποια συμβόλαια, γιατί ο τεχνικός διευθυντής βλέπεις ποια συμβόλαια τελειώνει σε μια ομάδα και τι σημαίνουν αυτοί οι παίκτες για την ομάδα και σαν περιουσιακά κεφάλαια.
Γιατί αλλιώς θα διαπραγματευτείς ένα παίκτη σαν ματιλιών το συμβόλαιο του σε δύο χρόνια και αλλιώς θα ματιλιών την επόμενη χρονιά. Και δεν μας το παρουσιάζει όταν φεύγει ένας διεθνής παίκτης από το Λιμιό 22 χρονών ότι ήταν επιτυχία που δεν έφυγε και ελεύθερος. Ας τον ανανεώνανε για δύο χρόνια με κάποιες αυξημένες αποδοχές και ο παίκτης αυτή τη στιγμή να τον πουλήσει στα 8 εκατομμύρια. Θα ρωτηθούν όλα αυτά. Αυτά είναι χειροφιάζα και, και για τον Τσούμπα και για τον Μπέλκα. Όλα αυτά θα ρωτηθούν αύριο. Έτσι. Όλα, όλα. Έγινε Στελάρα μου. Έγινε. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Ναι. Καλημέρα. Παρακαλώ. Καλώ το παιδί. Καλώ τον. Γεια σας, Ακούστη. Σε ακούω πολύ, πολύ βάθος. Έλα. Σε με ακούς πολύ βάθος γιατί το έχω στα υγεία το τηλέφωνο γι' αυτό. Για πες. Πού είσαι, πού είσαι. Στο Κόμπλεντ, στο Κόμπλεντ. Κόμπλεντ. Κατεβαίνω. Κατεβαίνω τη Σάμπια. Αγόρι μου. Μπράβο. Μάρχαϊμ. Έλα αδερφέ μου, έλα σε ακούω, σε ακούω. Για πες. Ο Ροχάμης, ο Στέλιος του Κατερινιώτης είμαι ο Ροχάμης. Έλα ρε, πού είσαι ρε Ροχάμη. Ωραία φίλε. Τι έγινε, καιρό έχουμε να μιλήσουμε, πολύ καιρό. Καλά αδερφέ. Αλλά τώρα, τώρα Κωστάκη, το έχω το ίντερνετ απεριόριστο. Και είσαι παρεούλα, και είμαστε μέρα... παρέα. Είμαστε παρέα εκεί στο τιμόνι έξω. Όλη μέρα, μπράβο. Όλη μέρα δεν μπορούσα να πει. Μπράβο, αδερφέ, λοιπόν, μπράβο. Τα φιλιά μου, να είσαι καλά. Έπει πολύ καλά. Έπει πάρα πολύ καλά. Σ' ακούω. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, αδερφέ. Δεν χρειάζεται να πει. Η γνώμη μου την να σε πω στο Facebook. Αλλά δεν χρειάζεται να πω. Έγινε Κόμπλετς. Φιλιά πολλά, φιλιά. Καλό δρόμο, προσοχή. Το δρόμο. Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια σου, ρε Ροχάμη. Που όπου πολλά χρόνια κρότης. 15 ετίας. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς τον. Μου γράφει ο Θανάσης. Λέει, Κωστή, κανένα καλό ταβερνάκι, λέει, στην Αθήνα που έμεινες για χρόνια. Λέει, αν ξέρεις, φίλε, θα σου πω κανονικά όλα. Την Αθήνα την ξέρω σαν την παλάμη μου. Τι έχω πάθει, ρε. Έλα, έλα. Λοιπόν. Καλώς τον Παναγιώτη. Πρώτα είναι μπερδεμένος ο άνθρωπος, μακάρι να μην έχει τίποτα να είναι υγιής. Αυτό εγώ το πάρω. Ναι, αυτό και αν έχει, το εύχομαι τα καλύτερα. Να το ξεπεράσει. Δηλαδή, να το ξεπεράσει και αυτό. Μάλλον αυτή η βερσιόν είναι του Σταύρου, δεν είναι δικιά σου. Του Σταύρου λες, ε. Και για το Σταύρο λένε. Μα τώρα είναι δυνατό, ρε παιδιά. Όχι. Ναι. Ότι, έτσι είναι. Αυτός έζησε στην Αθήνα, αυτός ήταν, ναι. Λέγανε ότι είναι αυτός. Τέλος πάντων, αυτά τα ξέρω από πρώτο χέρι. Ο Σταύρος φίλε, ο Σταύρος που συνυπήρξαμε δίπλα-δίπλα τα γραφεία μας στα Σπορ του Βορρά και όταν έχανε ο ΠΑΟΚ, φίλε, δεν πλησίαζε κανένας από τη στεναχώρια μας. Επειδή το ξέρω λοιπόν, από πολύ μικρό. Τι να λέμε τώρα δηλαδή. Αρρωστάκι. Αρρωστάκι. Από πολύ μικρό. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Α, λες να με μπέρδεψε έτσι. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Εγώ ένα πράγμα. Αν είχε καλή πληροφόρηση ή σε μπέρδεψε με αυτό. Τέλος πάντων. Εύχομαι να μην έχει αυτή την αρρώστια που είπε. Λοιπόν. Να ζήσει πολλά χρόνια ακόμα. Αν είναι ΠΑΟΚ, να βλέπει τον ΠΑΟΚ και απλά άλλη φορά να πληροφορείται καλύτερα. Γιατί μπερδεύτηκε. Φάνηκε ότι μπερδεύτηκε. Ναι. Δεν βαριέσαι, δεν πειράζει. Με έχουν πει και Βάζελο, με έχουν πει και Αεκτσί και Χανούμι. Έτσι, δεν έχω κανένα πρόβλημα, φίλε. Μόνο γάβρο δεν με έχουν. Μόνο γάβρο δεν με έχουν. Τι να κάνει με αυτό που είσαι, ρε Κωστάκη. Τέλος πάντων, δεν με απασχολεί, φίλε. Έχω ήρεμο, έχω ήσυχο μαξιλάρι. Έχω ήσυχο μαξιλάρι. Και το ήξερα ότι κάνοντας αυτή τη δουλειά θα υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν να μου καταμαρτυρήσουν τίποτα. Θα με πούνε και Χανούμι και Βάζολ κτλ. Εγώ ξέρω, φίλε, τι είμαι. Ξέρω γιατί ζω και αναπνέω. Ξέρω τι έκανα τα παιδιά μου. Δεν χρειάζεται να μου πει κανένα τίποτα. Έχω αποδείξει σε κανέναν τίποτα. Σε κανέναν. Δεν έκανε τα παιδιά σου. Γεννήθηκαν τα παιδιά σου. Ακριβώς. Ακριβώς. Τι λες αυτό, μη, και εγώ έτσι νόμιζα, αλλά δεν είναι έτσι. Δεν τα έκανα εγώ. Γεννήθηκαν έτσι. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Του εύχομαι περαστικά λοιπόν, ο Θεός να του δίνει δύναμη. Όχι, αν έχει να παλέψει με αυτό. Αυτό μόνο. Αδερφέ. Ναι, αυτό. Έτσι. Λοιπόν. Όχι το παρακάτω. Τώρα θα λέμε τις παρούσεις τι είναι. Τις παρούσεις, φίλε, φανταστική κοπελιά. Τώρα άρχισανε. Είπαμε είναι η γυναίκα του Χατζηγραβατίδη. Ναι, ναι. Η γυναίκα. Μάλιστα. Μικρό όνομα βάλαμε. Όχι, στην κυρία όχι. Φίλε, κάτι πρέπει να κάνουμε εκεί. Θα το δούμε άλλη φορά τώρα. Δουλτσινέα παρούση. Δεν μπορούμε να κάνουμε όλα. Όχι, δουλτσινέα. Κάτι, θα βρούμε άλλο. Σιμεών Χατζηγραβατίδης. Λέει, γιατί διεπέλεξε το Σιμεών. Είναι το πρώτο μου ήρθε στο μυαλό, ρε παιδί μου. Ήρθε ένα μήνυμα που έλεγε Σιμεών. Βάλαμε για το...
για το φουρνάκι και είναι το πρώτο που είδα. Έλα, για πες αδερφέ. Γιατί ότι μαλώσαν κάποιοι μέσα στα πολιτήρια, ας πούμε. Ναι. Θέλω να παραπέμψω στους φίλους συνοπαδούς και αυτό, στο ντοκιμαντέρ για την περσινή χρονιά, ναι, στο παιχνίδι μετά τον Άρη που δείχνει, αν το θυμάστε. Ναι. Το έχεις δει εσύ, δεν ξέρω ποιο μέρος είναι. Το δεύτερο ή το τρίτο μέρος του ντοκιμαντέρ. Για πού λες τώρα, για πού? Για το TV Park που έδειξε το ντοκιμαντέρ για την περσινή χρονιά. Μέσα από την Τούμπα λες την πορεία την χρονιά, ναι, αυτή. Ναι, που έδειξε την πορεία. Και ναι. Το γεγονός που λέω έγινε μετά από το παιχνίδι με τον Άρη. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι με τον Άρη. Ναι, το τελευταίο ήταν, ναι. Εκεί που αποβλήθηκε μετά ο Βιε... το παιχνίδι. Εκεί που αποβλήθηκε. Στο τρίτο μέρος μάλλον. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Νομίζω πρέπει να υπήρξε κι άλλο ένα μετά. Ναι. Δεν ξέρω εκείνο, δεν θυμάμαι. Ναι. Εγώ σου λέω για αυτό το συγκεκριμένο. Ναι. Ας δει ο κόσμος αυτό το ντοκιμαντέρ και θα καταλάβει αν κάποιος μάλωσε ή παίξαμπουλιές ή τέτοια πράγματα που λένε, ναι, όλοι αυτοί οι περίεργοι. Και πόσο δεμένοι ήταν οι παίκτες. Ναι. Που δεν είναι κανένας από αυτούς ΠΑΟΚ. Στο ξεκαθαρίζω αυτό, είναι 100%. Δεν είναι κανένας από αυτούς ΠΑΟΚ που λένε πράγματα τέτοια. Πάμε τώρα στο δεύτερο που είναι το πιο σοβαρό. Μπορεί να σου φανεί αστείο, αλλά είναι πιο σοβαρό αυτό. Ναι. Λοιπόν, πάμε για τον Ιβάν Σαββίδη, τον πρόεδρό μας, τον ευεργέτη του ΠΑΟΚ, τον λυτρωτή του ΠΑΟΚ, αυτός που πλήρωσε το ελληνικό κράτος για να τον υβρίζει. Πρόσεξε να δεις. Ναι. Πλήρωσε το ελληνικό κράτος για να τον υβρίζει. Το ελληνικό κράτος. Η κυβέρνηση, οι βουλευτές, ο κάθε ένας περίεργος και μυστήριος να ευρίζει αυτό που πλήρωσε το ελληνικό κράτος. Ναι. Γιατί οι άλλοι μπορεί να πληρώσανε, αλλά πληρώσανε χαρτιά για διαφήμιση, χαρτιά για προεκλογικούς αγώνες, γιατί είχαν συμφέροντα. Αυτός πλήρωσε κάποια χρήματα τα οποία δεν καταγνωστούσε αυτός. Τα έδωσε για την πατρίδα του. Γιατί έτσι αισθάνεται. Λοιπόν, τώρα θα σας πω και το άλλο, που είναι της παρούσης και έχει μεγάλη σημασία. Γνώρισα μια κυρία η οποία έτυχε να είναι από ένα μέρος της Ρωσίας που αρχίζει από ρο. Ναι. Δεν θα πω από πού είναι. Και ναι, μου είπε, είδα κάπου εκεί σε ένα κτήμα, λέει, έναν άνθρωπο άντρα, όχι πολύ υψηλό, λέει, με τρίο αναστήματος, ασπρομάλι. Με μουσια. Που ήταν καβάλα σε ένα άλογο. Ναι. Ναι. Πρόσεξε να δεις. Αυτό το άλογο, λέει, εκεί την ώρα, λέει, και ντρεπόταν κιόλας η γυναίκα, ήταν, λέει, σε στήση. Ναι. Το άλογο. Δεν μη γελάς, ρε Κωστή. Δεν είναι αστείο. Αυτό είναι το σοβαρό, ναι, που είπα. Ναι. Ναι. Το άλογο. Και λέει, ναι, το άλογο, ας πούμε. Λέει, μετά το, λέει, θα καρκεύω όποιον έρχεται μπροστά μου, λέει. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Μετά το. Μετά το. Θα καρκεύω όποιον έρχεται μπροστά, ναι, μου. Αυτό είπε. Λοιπόν, γεια σου, Παναγιώτη μου. Φιλιά. Λοιπόν, την αγάπη, φιλιά. Φιλιά. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Ζούμου σου. Ναι. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον Θουβού. Καλώς τον. Έλα, αδερφέ μου. Καλημέρα σε όλα τα Μουσάκια και στην ΑΕΧ 2014, ναι, με τη μακρόχρονη ιστορία, ναι, έτσι, την που αντιμετωπίζουμε την Κυριακή και θα ασχοληθούμε εκτενώς από αύριο μαζί της. Ναι. Ναι. Θα βγάλω τώρα και πάλι στην ομάδα το ΓΕΜΗ. Ναι, ναι. Με τη δουλειά τους. Βεβαίως. Καθηγητή σχολιάκια, επειδή και εγώ 45 χρόνια στο παιδί, αν όντως έχει την αρρώστια πραγματικά και δύναμη και περάσει, ναι, παρακαλώ. Μου γράφουν όλοι με άλλους εμπέρδεψε. Παιδιά, δεν έχει σημασία. Δεν εγώ θέλω το παιδί να είναι καλά. Αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, τι είμαι, είμαι αυτό που λέω εγώ και αυτό που τόσα χρόνια φωνάζω. Το τι θέλει ο καθένας να πει, άστο. Μπερδεύτηκε. Και φάνηκε ότι έκανε λάθος, ότι έμεινα και στην Αθήνα. Κεφάλι μου, θα τα χάσω. Πάμε, πες τα. Λοιπόν, ένα σχόλιο προς το Φιλάρετο. Φιλάρετε, δεν είναι ταβάνι το 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο παίρνει ο Στόχ και νομίζω ότι ο Αντρίγια πρόσφερε περισσότερα και ας παίρνει τα μισά. Μέσα σε λίγες εβδομάδες. Δεν είναι ταβάνι. Ναι, δεν είναι το ταβάνι.
Απλά δεν είναι, παίρνουν παίκτες σε υπεραξία. Ναι. Ένα. Αυτά αφορά το της Τελάρας. Τέλειο. Νομίζω ότι ο προπονητής που τέλειωσε στην ουσία Μαωρίσιο Βιερί και πήγαινε προς ορμάτος, δεν νομίζω ότι πήρε χαρτάκι. Κάτι διαφορετικό συμβαίνει, κάτι άλλο συμβαίνει, μπορεί να τα βρήκαν μετά, μπορεί να έγινε οτιδήποτε. Ναι. Δεν το ξέρουμε. Είναι υποθέσεις τι λέμε. Για τον Μαωρίσιο μια φράση θα πω ότι με Καντουρίς, Βαμπ, Μινούα, τον Ντάγκλας να έρχεται από πίσω και προφανώς δεν ξέρω αν θα αποκτηθεί ο Μίσης ή κάποιος άλλος χαφ, γιατί δεν νομίζω να είναι αυτοί τέσσερις μόνο κτλ. Ή Τσιγκάρας. Δεν ξέρω αν θα είναι χρόνο να παίξει. Ναι. Δηλαδή ότι πήγε στο Παναθηναϊκό, ναι, δεν θα είχε... μπορεί να θεωρεί πιο εύκολο... Βασικός δεν θα ήταν σε καμία περίπτωση. Ναι. Μπορεί, μπορεί. Ναι. Έτσι. Okay. Ναι. Φυσικά. Μια ερώτηση προς τον Κυριάκο αύριο, δεν ξέρω ποιος θα είναι στο σταθμό. Θα είναι εκεί και ο Σταύρος και ο Στέργιος. Και... ναι. Αν μπορούν μια ερώτηση, γιατί ο Στέργιος θες ρωτούσε τι ερωτήσεις θέλετε να κάνετε για να τις καταγράψετε. Βεβαίως, τα παιδιά θα είναι εκεί. Ναι. Ναι. Προς τον Κυριάκο, όχι προς τον Ρέμπε, ότι αν αυτό που ο κύριος Γιώργος πρέπει να γίνει κάποια στιγμή, ότι αν θα έρθει, γιατί είπε ότι οι δημοσιογράφοι να μας απαντήσουν και όμως κάποιοι δημοσιογράφοι και με ονόματα ίσως τις ερωτήσεις που θα κάνω εγώ, που σημαίνει ότι έφτασε όπως λέει το κόμπο στο χτένι, να μας πει αν έχει μπει ΠΑΕΣ σε μια διαδικασία ούτως ώστε οποιοδήποτε, οποιαδήποτε συκοφαντία ή δημοσίευμα και τα λοιπά τα οποία είναι παραπλανητικό, είναι συκοφαντικό, είναι παραδιαφημιστικό, ναι, και τα λοιπά, ναι, αν θα υπάρχει αντίδραση. Πολύ ωραία ερώτηση. Όχι, αν θα κυνηγούνται δικαστικά. Ναι, 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 ναι. Θα μπει η ΠΑΕ κάποια στιγμή στη διαδικασία να περιορίσει όλο αυτό το ανεξέλεγκτο, γιατί αυτό το ανεξέλεγκτο κάποια στιγμή ο ανεμιστήρας φεύγει και ο Έλικας μαζί, ναι, και θα πέσει πάνω στα μούτρα σου, δηλαδή. Κάτι τέτοιο πάθαμε και πέρυσι. Συμφωνώ. Αν όλοι φοβόντουσαν πιθανόν έτσι, κάποιες επιπτώσεις στο να λένε ότι γουστάρουν και τι κάνουν, τα πράγματα και πέρυσι μπορεί να ήταν πολύ πιο ήπια. Ναι. Λέω εγώ. Πολύ σημαντική ερώτηση. Νομίζω θα απαντηθεί. Και θα ερωτηθεί γι' αυτό, αλλά και θα απαντηθεί. Αν μπορούν να την κάνουν, ναι, ναι. Αν πρέπει να κυνηγηθούν, ερμηνεύουν. Αν υπάρχει ένα ως εδώ. Αν υπάρχει ένα ναι, ως ναι, εδώ. Ναι. Νομίζω οι ανακοινώσεις χθες και του Κυριάκου και του Λευτέρη. Ναι, πατάει κάπου εκεί. Νομίζω ότι η σταγόνα με το θέμα υγείας του Ιβάν, νομίζω ότι είναι το ξεχύλι στο ποτήρι. Έφτασε μέχρι εκεί. Κάπου, okay, κάποια στιγμή. Εντάξει. Okay. Έγινε. Θουβού, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Να σε καλά. Πάμε τελευταίος. Έπεσε, έπεσε. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να φύγουμε. Ευχαριστώ και σήμερα για την συμμετοχή. Εδώ θα είμαστε και αύριο το πρωί, πρώτο ο Θεός, στις 8. Θυμίζω ότι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο είναι ο καταπληκτικός προορισμός σας για να φάτε τα νοστιμότερα κρεατικά. Όλα ζουμερά, όλα καλοψημένα, όλα υπέροχα και κλεκτά. Και με άπλα τα τραπέζια δίπλα έχει χώρο. Ο Δημήτρης πήρε και το δίπλα χώρο με αποστάσεις, με το πρωτόκολλο όπως πρέπει και επιτάσσει η εποχή. Λοιπόν, και φυσικά δεν ξεχνάτε 705-750 τη Λιβεριά. Εννοείται καυσόξυλο σαν του φυτά πουθενά, Όλγας 206. Αυτός είναι ο αρχικαυσοξυλάρχης, αυτός έχει τα πιο περιποιημένα κούτσουρα αποθηκευμένα εδώ και καιρό. Και ήδη μπάρμπεκιου και ήδη τζακιού και κάρβουνα και ό,τι θελήσετε. Όλγας 206, αλλού μην κοιτάς, μόνο φυτάς. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Έρχεται Κόλκας Μπατμανίδης, δίδυμο τρομερό και φοβερό. Μένετε συντονισμένοι όλη μέρα στον αθλητικό Λίμπερος 107 και 4. Boy, 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 boy!